Tora Não é nesse action. Tu também descortou? Você falando do Grime. Ah, olha isso. Stunline. Só basta o layer do mapa. Que a gente vai aprender todo o mapa, sapatinho, de clique. É, não, eu quero cartografia além do grid. Não, não funcionei pra aqui, pra mão. Não me deu pra cá, mas... Ah, tá, não me deu pra cá, mas... Ele deu pra cá, mas... Ele deu pra cá, tá? Oxi, a pré bolinha de recuperar livre que eu ia quebrar as cartas. Não tô com o grid, esse senhor, boy. Problé. Ναι, να ξέρεις τον έπαθλο. Για κάνουμε κάτι τηλεοπτικό. Ναι. Θέλω να στείλω αυτό το τραγούδι στο DM μας και να είναι αυτό το τραγούδι που θα τραγουδάμε με την Πριζεράκα. Α, yes. Γιατί ρολάρα, περίμενε, ρολάρα θεάσω. Ε? Ρολάρα θεάσω και το τραγουδίσει ο Παύλος. Όχι, είπα η Αθανασία να το τραγουδίσει. Ρολάρα με 15 και ίδιο. Α, σου έξω να τραγουδίσει ο Παύλος. Όχι, όχι, η Πριζεράκα, η Ρόνια. Εντάξει, μπρο, δεν έχω τόσο άσχημη φωνή. Το πετάω το τραγούδι στο... Και ποιος σου τραγουδούσε ο Στάθης. Oh. Τέλειο. Performance 20. Take on me. Θες ομαδική. Take on me. Το take on me θα μου μείνει είναι για πάντα στον τραγούδι. Εγκέφαλο. Θα μου μείνει για πάντα στον εγκέφαλο από τότε που έπεσε Octane και τραγουδούσα Take on me. Έπαιζες Octane στο Apex. Και βγήκαμε μαχ πίσω από ένα Pathfinder και του βάρισε το Peacekeeper φούλη τσάρτη στο κεφάλι και το σκότωσα στα kill. Έτσι αυτά μου αρέσουνε. Απλά τώρα, για να ξέρετε, το κατεβασμένο, παιδιά, περιμένω να ξεμπαγκάρει. Παιδιά, για να ξέρετε, τι γίνεται με το error που παθαίνουμε με το ίντερνετ. Χωρίς λόγο, χωρίς να μου πετάξει κάτι ή οτιδήποτε, κάποιο error μήνυμα, απλά έχουμε bitrate 0. Γιατί? Δεν έχω ούτε... ιδέα. Roller investigation. Επιστρέψαμε. Investigation. Ήταν ρε φίλε, ναι. Εγώ τα παθαίνω και αυτά. Ήδη δύο φορές μέσα στο session μου έχω πάει PC. Γιατί το internet μου είναι για το κάδο. Όχι, δεν είναι ότι έχω κακό internet. Θα σου πω. Αυτό το είχα πάθει και εγώ μία φορά, αλλά όχι, αυτό, όχι με stream. Στο LOL. Μπορούσα να ανοίξω το Google, αλλά δεν μπορούσα να ανοίξω το LOL. Ναι. Το internet γίνεται full week. Δηλαδή, δεν γίνεται full week. Είναι μια χαρά το internet. Το απλά... βλέπεις συνεχόμενο με live speed δίπλα. Ναι, τα πάντα. Απλά, bitrate 0. Πώς το Twitch τον πίνει. Μπορεί. True. Και αυτό possible είναι. Ναι. Άι. Οπότε να ζητήσουμε συγγνώμη στα παιδιά που μας βλέπανε τόση ώρα και ξαφνικά είχαμε. Αλλά... Λάξτε, θα το κάνουμε πάλι part 2 στο YouTube. Αυτό. Άγιες. Είναι λίγο κάπως περίεργο, αλλά δεν μπορούμε να το φτιάξουμε με φυσικό τρόπο. Με alchemical beans. Ναι, ναι. Έρχομαι. Πάω και εγώ μια τουαλέτα μείνει και συνεχίζουμε. Okay. Του. Βασίλη, δες το βίντεο που σου λέω όταν με φίλω τι καλύτερο. Πού το στο σερβέρ. Ναι. Οκ. Το ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να τα δω αυτά, έτσι. Γιατί θα δει και ο υπόλοιπος κόσμος τη βλέπω. Ναι, καλύτερα που το δεις εσύ. Καλύτερα που το δεις εσύ. Έχεις δίκιο. Θα φάμε σίγουρα τον παν. Θα φάμε σίγουρα τον παν, άμα το δεις, να ξέρεις. Αυτό ακριβώς. Οπότε καλό θα ήταν να μην το φάμε. Έλα, σου έχω ένα γρήγορο τρόπο πώς να φας το Twitch ban. Να αρχίσω να βρίζω τους mods. Όχι, όχι, όχι. Α, τους mods. Όχι. Ναι. Πού το ξέρα. Κοίτα, έχουμε καλούς moderator εδώ πέρα. Που εντάξει... Δεν είναι και για βρίσιμο. Social experiment, bro. Ο ένας πηγαίνει, έχει πάει ήδη για κατούριμα, γι' αυτό το λέω.
Και άλλοι δύο μας παρακολουθούν. Δεν ξέρω. Είναι τόσο καλό. Είναι αυτό λέει. Θα με στοιχειώνει στα όνειρά μου, να ξέρεις. Ποιο. Καταλάβουμε πότε έκλεισε. Είχαμε το επικό προπόσιον. Δεν έχω ιδέα. Απλά μου ήρθε μήνυμα από DJ Blue ότι είχαμε. Το είδα. Ωραία. Πλάτη, επέστρεψα. Γεια σου, Πλάτη. Ωραία. Είμαι ο Χέλμοντ. Σκάτ. Έπαιξα και έχασα στο δικό μου παιχνίδι. Oh well. Τι εννοείς. Μες αγούνται, δεν. Κάιντα. Λοιπόν, ποιοι μας λείπουν αυτή τη στιγμή. Ρόνι. Η Ρόνι. Άκαμε. Εγώ εδώ είμαι. Βίρτου. Παρόν. Χάρισον, Αστέριον. Ναι, εδώ είμαστε. Δεν φύγανε ποτέ. Η Ρόνι μόνο. Μαλάκα Βασίλη, τι βλέπω. Τι βλέπω. Τι βλέπω, χαμώ το. Τέλειο. Masterpiece. Για κάποιο λόγο, μόνο που ακούω το γέλιο, δεν θέλω να γελάς έτσι. Αυτό το ονομάζω σατανικό γέλιο Volt 3000. Όχι, μου θυμίζει γέλιο καρφά. Για κάποιο λόγο. Τι είπες, bro, sorry. Τι πώς θα ρέω σκουτς στο σερβέρ, όχι. Όχι ο σκουτς, σώταρο. Εσύ, Παύλο, δες τι πόσταρα στο PC is alive, φίλε. Δες εδώ resources. Τούτο. Τι βλέπω. Όχι. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Είπαμε ότι δεν είχε κάνει το πρόβλημα της campaign. Τι έχει κάνει. Αυτό θα μπει σαν encounter τώρα στο Call of Cthulhu campaign μου, φίλε. Ξεκάθαρα. Είναι fucking horror. Είχαμε. Αυτό πρέπει να το στείλεις μαλάκα με donate message σε κάνα streamer, φίλε. Εκεί να φάει το ban live on stream. Γιατί. Όχι. Τι λέει. Είναι ένα χέλι σου βίντεο από τα έκατα του YouTube. Ο Κώστας έχει... δεν είναι καλά ρε μαλάκες, δεν είναι καλά αυτό που έχει. Αυτό το βίντεο έχει 484k views όμως. Τι λες ρε φίλε. Ναι, και είναι φρέσκο 6 Δεκεμβρίου. Σημερινά είναι. Για όποιον έχει απορία το βάζω και στην ομαδική που είμαστε τώρα. Να πάθετε λίγο εφιάλτη. Όχι ρε μαλάκα, όχι. Κάντο Βασίλη, κάντο. Το πώς θαρά. Το βλέπω δεύτερη φορά, δεν μπορώ. Το βλέπω δεύτερη φορά. Εγώ βλέπω άλλα πράγματα και έχω κλάψει. Μέχρι να ξεκινήσουμε. I'm back. Sorry για την καθυστέρηση, guys. Welcome back. Γεια σου, Πλάτη. Ω, ναι. Σκάσε. Το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό που έχω γίνει immune. Την πρώτη φορά που το άκουσα από μένα, βέβαια, έφαγε traumatization τα μάτια. Ναι. Είναι γενικότερα αυτό, έχει προέρχεται από τον σερβερ, το Coomer Dungeon. Είναι κλασική ατάκα πλέον. Ναι. Μας έχεις καταστρέψει, Βασίλη. Το ξέρω. Γάμισε τα πού. Σας δίνω τα dad jokes. Και μετά, λίγο, για να συνεχίσουμε. Θα πάρεις vengeance. Yes, yes. Εγώ θέλω την... Ρόνι να δει το τραγούδι που είπα πως τραγουδήσουμε πιο πάνω από αυτό που στείλανε. Σόγερ τι τρώω. Αυτό το έχω το μιζεράκα. Απλά το βάλουμε στο background. Άμα θέλουμε όλοι. Θέλετε να τριχαρντάρω να τραγουδήσω. Α, yes. Α, μπορείς. Έλα, προετοιμασία για το music stream. Ναι. Τι είναι αυτό, γιατί ρε, να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ρόν μας είναι και αυτή streamer και κάνει music streams. Ό,τι καλύτερο το συγκεκριμένο. Έχουμε έναν IRL βάρδο με λίγα λόγια στο πάρτι. Ναι, ξεκάθαρα.
Μπροστά καστάρις. Ναι. Ωραία. Α, δεν είπες στο προηγούμενο session, ναι. Το ξέπαρα σπεκάρω σε fighter. Μπορεί να καστάρει κάτι που λέγεται... Ρίχνω γκομενάκια με cringe attacks. Ναι, 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 το trait του χαρακτήρα μου είναι ότι ρίχνω με γυπαετό σε ατάκες κοπελίτσες. Κοπελίτσες και λες, Φούρναρης ήταν ο πατέρας σου. Γιατί το πιο γλυκό πράγμα εδώ μέσα. Ναι. Ο Ζαχαροπλάς το λένε αυτό. Ναι, αλλά εγώ θα πω το άλλο. Εγώ θα πω το άλλο, ρε παιδιά. Σου έρχεται ένα καρίσμα 18. Τίφλινγκ και σου κάνει την πιο cringe ατάκα που έχεις ακούσει, αλλά... Αλλά... Σου βγάζει απευθείας την υπόνοια ότι σου την πέφτει. Θα σε νιώσει. Λέω, σου λέω για κοπέλες. Μπάνεις να χάει που λέει ο πλάσμα του σατανά. Δεν καταλάβω τίποτα, ρε. Κανένας μας. Κανένας μας. Μπάνεις να σε άλλο πλέον πλάσμα του σατανά. Okay. Λοιπόν. Εντάξει, βρε, και με το έξτρα χρωμόσωμα δεν πειράζει. Έχω πέντε έξτρα. Μιλιάκια. Καλοδεχούμενο το έξτρα χρωμόσωμά σου. Ναι. Ναι. Έχω πολλά στέχνια σώματα. Ήσουμε. Time's day. Λοιπόν. Είμαστε όλοι ready. Ναι, εγώ είμαι μετά ready. Χρόνια τώρα. Ωραία. Ready here. Αφού έχουμε λοιπόν πιει τις ποτάρες μας, νομίζω κοιμόμαστε και συνεχίζουμε. Ποτάρες! Θέλω να πει κάτι άλλο. Κανονίζουμε watches. Σημαντικό. Αυτό ναι. Το second to your fellow adventurer. Απλά DM αξίζει, νομίζω το εξής, ότι δεν θα γίνει τίποτα, απλά θέλουμε να το κάνουμε RP. Καλό να κρατάμε βάρδιες. Πρώτος πάω. Αν και πιστεύω ότι βασικά σε γενικές βάρδιες, για να το σημειώσω, καλό θα ήταν να μου πείτε και λίγο πώς πηγαίνουν πάντα οι βάρδιες. Πάντα εγώ με το χέρι μου. Που μπορώ να κάνω 4 ώρες μόνος μου. Οπότε... Αυτό που θέλω να πει ο Ranger είναι ότι είναι elf, οπότε κάνει trans 4 ώρες και τις υπόλοιπες 4 δεν κρατάει αυτό βάρδια. Όταν εσείς βρείτε φωτά στο κάτι και αυτό. Και με παρίτσα και εγώ μόνος μου θα βαρέσω μια τετράωρη. Ωραία. Μετά τις 4 ώρες μέχρι τις 6, εγώ και ο Γκίμριξ. Άρα οι υπόλοιποι κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε. Μετά κάποιος πρέπει να μείνει στο 6-8. Θα μείνω εγώ να σας ξυπνάω. Εγώ με έλα πάρε, πάρε. Άρα ο Ακάμπε ποιο θα είναι για τις 4 πρώτες ώρες. Θέλετε να κάνω τα δύο τα... Θα κάνω εγώ το 2-4 και το 4-6. Ενώ το 4-6 έχουμε. Θα κάνουμε στην ουσία το... Εσύ κάνεις λίγα το 12-4. Ναι. Κάποιος πρέπει να είναι μαζί σου ένας κάθε φορά 2 ώρες αυτό. Και μετά είμαστε κομπλές, το 6-8 θα είναι η μπριζερά. Ακούω ένα έντονο παθιασμό από πίσω. Ο Valley of Plenty. Ο Valley of Plenty. Μόλις χάσαμε το μισό. Έπρεπε να το βγάλω από τα δημητρικά όταν έκανες αυτό το. Θα με έπνιγες να ξέρεις. Ναι. Κλαίω. Όχι, δεν είναι τρακά τρώσε εδώ το πίνουμε ρε. Τι πίνουμε ρε, δεν το λέμε γιατί δεν έχουμε πάει σπίτι. Ρε, το μεταξύ του ποιο θα ήταν, να ήμουν βάρδος, αλλά το trait μου να ήταν ότι ήμουν άφωνη, όχι άφωνη, εκτός τόνου πάντα να τραγουδούσα και να χρησιμοποιήσω μαγεία για να με tune. Γιατί όχι. Λέγεται minor illusion. Θα σου ποτήρια συνέχεια. Λοιπόν. Άρα πώς πηγαίνουν οι βάρδιες. Πρώτες 4 ώρες που κοιμάται ο Άκαμε, ποιοι κρατάνε βάρδιες. Όχι, ο Άκαμε είπαμε είναι ξύμιος πρώτες 4 ώρες. Γιατί, δεν έχει νόημα. Άστο να κοιμηθεί τις πρώτες 4 και να έχουμε μόνο 2 βάρδιες, 2 και 2 ωρών. Κάποιον αναδιάδεσαι θα είναι καλύτερο. Καλά, ωραία. Εγώ τώρα κάνω μόνο την πρώτη βάρδια, αυτό. Ωραία, κάνω εγώ την πρώτη βάρδια μαζί με τον Γκίμερξ, άμα είναι. Ναι. Ωραία, μετά. Αλλά μου αρέσει η δεύτερη βάρδια. Το 2-4. Ωραία, θα πάρουμε το 2-4 με τον Γκίμερξ. Ναι. Ωραία, εγώ θα κάνω την τρίτη βάρδια μαζί με τον Τζιν. Γιαπ. Θα σας ξυπνάω. Τρίτη, τέταρτη βάρδια είναι. Το elf της υπόθεσης, ο Μάγνους. Κάποιος θα πάει μαζί του. Και 5-6 είναι και το elf πάλι. Θα πάρω τελευταία. 8. Ωραία.
Και θέλουμε ποιο είναι στην 1-2 και ποιο είναι στην 4-6 μαζί με τον Μάγνου. Ο Σκούτ είναι στην πρώτη. Ποιος είναι στην πρώτη. Ο Σκούτ είχε πει ότι θέλει την πρώτη. Ωραία, ποιο άλλο είναι στην πρώτη. Μία γκες. Ο Τζιν. Τζιν, θα είσαι στην πρώτη βάρδια. Ναι, ρε. Ο Τζιν δεν είναι το ψωτικό που θα κοιμηθεί. Όχι, όχι. Ο Τζιν είναι ο κάτα, ο... Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, δεύτερη βάρδια, εγώ και Γκέμριξ. Τρίτη βάρδια. Ο Μάγνου με ποιον. Το ξωτικό που θα ξυπνήσει. Ωραία, και τελευταία βάρδια, το ξωτικό με ποιον άλλον. Με εμένα. Ωραία, γίναμε. Ωραία, τα έχουμε σημειώσει κάπου κάτω αυτά, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι για κανένα λόγο. Εγώ τα θυμάμαι και τα έγραψα. Ναι. Ωραία, θυμάμαι μόνο στη δεύτερη βάρδια αυτό, τελεία. Παρένθεση. Μέχρι στιγμής τρεις φορές στη δεύτερη βάρδια έσκασε ένας κομίτης, κάτι αράχνες και ποιος άλλος ήταν. Εκεί που τα τσούπα να σας κάσουν όλα. Παύλου, άμα δεν ήρθε ένας λευκός δράκος να σας πει καλημέρα από την πρώτη βάρδια, δεν παίζετε σωστά. Ναι. Ρε, τοπικό είναι, έχουμε τελειώσει ένα boss, νιώθουμε εξάλαφροι. Ένας κομίτης πέφτει πάνω σας. Τι κάνετε. Και ακούγεται η μουσική του Φέδερο, θα το πείσω. Να γίνει αυτό. Αυτό λέω το για εκείνη τη φορά που έγινε. Κάπως έτσι εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Γυρνάς και λες, εντάξει, το δέχομαι. Ξέρεις, πέφτει ένας κομίτης, γίνει ένας... Όχι, είδες ένα Γκίμριξ να τρέχει να, με την πύρα του και ένα Χέλμοντ να πιάνει την πριζεράκα και να τρέχει. Ναι. Πονάζοντα να ξυπνήσει του υπόλοιπου. Και από πίσω να ακούγεται. Οπότε αυτέ τι βάρδιε και συνεχίσουμε στο story. Ωραία. Δρόμο υπέρνετε. Δρόμο υναφίνετε. Φίλτα την. Περνάει και η δεύτερη μέρα ήρεμα. Μ' ακούτε. Θέλετε να παίξουμε το βράδυ. Τρόμαξε ότι κράσερε το Discord μου. Οκ. Θέλετε να παίξουμε και το δεύτερο βράδυ φίλτα την. Άμα κάποιος έχει δει. Όχι, μωρέ, άμα γίνει κάτι μόνο. Όχι, δεν γίνεται κάτι. Έχετε να πείτε κάτι general manners για τους χαρακτήρες σας τώρα, ξέρω που τους παρατηρούμε να αλληλεπιδρούνε. Τι? To be honest, βλέπεις ένα mistrust από Helmut σε κάντα. Ένα mistrust σε τι πράγμα, στα πάντα. Στο κάντα, γενικότερα. Α, στο, okay. Στο χαρακτήρα το ολόκληρο. Ναι. Ένα περισσότερο τώρα, trust. Τον προκαλεί συνέχεια, ακόμα και για πλάκα. Ναι. Πλάς ότι έχει φάει απειλή, οπότε έχουμε αυτό το πράγμα. Και το Γκίμριξ με το Χέλμοντ να πίνουν πίνε. Ναι, αυτό. Και έχουν μία περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Mm. Εγώ με την Πριζεράκα ως μάγια απλά ράζουμε περισσότερο. Σχέση με τους άλλους Σαούγκανους που έχουμε στο πάρτι μας. Ναι, ο Μάγνους είναι ο πιο ήσυχος. Εκεί με τη μεραμία αυτό σε μαγεία όταν βλέπουμε παράξενα δηλαδή γεγονότα. Μου λέει μην το κόψει πεπέλε και είναι φιλικό. Ναι. Κανονικά εγώ δεν θα έπρεπε να πάρω ένα καλό spirit για αυτό που κάνω. A for effort. Γενικά βλέπεις ότι... Άμα, έχεις, άμα είσαι εσύ κάτω και ο Τζιν, εμάντευσε ποιο θα σηκώσω. Ναι. Γενικά βλέπεις ότι εγώ είμαι λίγο πιο μυστήριος και ότι κυνηγάω πάρα πολύ τη γνώση. Αυτό. Εμένα δεν θα με χάλαγε να έβρισκα κάποιο από τα χαμένα όπλα του Ντουραντίν. Ούτε εμένα θα με χαλούσε, yes. Κανένα νομίζω. Ναι. Νομίζω κανένα, ειδικά ναι. Την ασπίδα. Αυτό. Α, ναι. Ξεχάσαμε να βάλουμε το NPC, by the way, που λέγεται λύκος του Helmut, το οποίο είναι απλά που βάζουμε σαν friendly. Και αυτό έχουμε και ένα λύκο έξτρα, όπου είναι απλά friendly. Που δεν έχει κανένα απολύτως use, απλά υπάρχει για να φλεξάρει ο Helmut. Ναι, το ξεχνάει πάντα. Ναι. Και επίσης, κάποτε είχαμε και έναν μάγο, που αυτή τη στιγμή μάλλον κάνει τα τρία κομμάτια του Osiris. Κάπου στο χάρτη. Α, μαζεύεται, κατάλαβα. Μετά δεν έχουμε βρει κομμάτι του, αλλά μία τον πήγαν για δούλο, μία τον χτυπούσανε, μία βρήκαμε την πετσέτα του και έμεινε γυμνός. Κατάλαβα. Εγώ το λέω ότι θα είναι έχει γίνει το Evil King του campaign. Θα έχει γίνει Osiris. Θα πρέπει να βρούμε τα κομμάτια και να τα ενώσουμε. Από μένα παρατηρείτε ότι γενικότερα μ' αρέσει, πώς το λένε, βλέπετε, μ' αρέσει να προσέχω τον εαυτό μου. Δηλαδή βλέπετε ότι κάθομαι, εκτενίζω τα μαλλιά μου. Με τι χτενίζεις τα μαλλιά σου? Με χτένα, τι εννοείς? Υπήρχε χτένα, insane.
Φυσικά. Okay, με τι χτενίζει τον κόσμο, Ρετέο. Μεσαίωνα. Στο μεσαίο δεν υπήρχαν χτένες. Δεν το θυμόμουν αυτό, συγγνώμη. Να διατηρούμε καθαρός και χρησιμοποιώ και που το λάδι που αγόρασα. Όπως επίσης ότι και σαν mannerism ότι είμαι πάρα πολύ ειλικρινής δηλαδή. Α, γι' αυτό το πήρες το λάδι. Σαν βάλε λάδι και λαβράδι που λέμε. Κάτι τέτοιο. Ναι. Μ' αρέσει ειλικρίνεια. Επίσης εγώ έχω να πω ότι πιστεύω κατά βάθος ο Χέλμοντ αγαπάει τόσο πολύ τον Κίμριξ γιατί είναι στο κατάλληλο. Συγγνώμη, το σκέφτομαι τόση ώρα μετά. By the way, αυτό είναι το μέγεθος του Χέλμοντ. Καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο. Ναι. Επίσης βλέπεις ότι, εντάξει, επειδή δεν θα φοράω συνέχεια τη μάσκα μου και αυτά, καταλαβαίνεις ότι όταν βγάλω τη μάσκα και την κουκούλα είμαι half-elf. Και ότι παρόλο που δεν είμαι full γυμνασμένος, είμαι σε ένα ικανοποιητικό σημείο που έχω προσέξει τον εαυτό μου, ρε παιδί μου. Αχα. Και επίσης ναι, η μητέρα του το φωνάζει Τούλη. Ναι. Συν ότι τίνω να είμαι ευθύς και να λέω αληθινά πράγματα, άσχετα αν οι άλλοι δεν με πιστεύονται. Είναι απλά η φύση μου να μην με πιστεύεται κάποιος. DC character, ρε φίλε, αυτό ξεκάθαρα. Έτσι, έτσι, fucking kid. Να εμπιστευόντουσαν παραπάνω ότι κυκλοφορούσε τον πρωταγωνιστή από τον Dishonored. Ναι, και αυτό. Σε φάση, άμα κρύβεις με τη μάσκα το πρόσωπό σου, πώς τις εμπιστευτούν. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό είναι δικό μου χαρακτηριστικό. Θέλω μια παρένθεση σε αυτό. Δεν χρειάζεις καθόλου τη μάσκα όσο είμαστε στο camp και τα λοιπά. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Επίσης, πώς να σε εμπιστευτούμε. Επίσης, πώς να σε εμπιστευτούμε όταν έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει ένα μαγικό αντικείμενο. Πανάκριβο. Και εμφανίζεται στο χέρι σου. Ναι, οκ, okay, ξέρεις ότι έχουμε ανοίγει με τα μαγικά αντικείμενα. Και με ακόμα παρένθεση, αυτό πρέπει να το πούμε απλά σαν out of game. Έπινε κρασί με. Ήθελα πιο κρασί με τη μάσκα. Ναι. Fucking edge. Μαλάκα, άμα φορούς κουκούλα, φοράς. Μαλάκα, πες να έχει τόσο μητέρη. Άμα σε πλησιάσει άλλος άνθρωπος στο μισό μέτρο, παίζει ή να του κόψει το κεφάλι στα δύο ή να του βγάλει κανένα μάτι. Τα μακτήρα που έχει μάσκα επίσης. Ναι. Να σου πω κάτι, η κουκούλα μου είναι φτιαγμένη σε steel Peaky Blinders, δηλαδή έχει και λεπίδες μέσα. Ξεκάθαρα. Α, καλά, μαλάκα, εσύ το έτσι το έκανες personified. Παύλο, σταμάτα, Παύλο. Για πες τι θα έλεγες για το τέτοιο, όταν βγάζεις τη μάσκα. Ότι είναι half elf. Ότι αυτό, ότι φαίνεται ότι είμαι half elf. Ωραία. Αχα. Εγώ είμαι λοιπόν χιουμάνος. Ταμάνιο ρίζουν που έχει είναι ότι γουστάρει πολύ να κάνει jokes. Πάρα πολύ, έστω και όταν είναι inappropriate. Είναι γενικά κόκκινη μύτη, κλόουν honk honk. Και... ναι. Και μετά ρε φίλε, όταν δεν κάνει κάτι άλλο, πάει κλεισμένο στο tent του. Και αν κάποιος τον είδε ποτέ, απλά έχει ανοιγμένα τετράδια και κοιτάει notes από τα πάντα. Συνέχεια. Άρα είσαι human, πώς το είπαμε. Όχι engineer, artificial. Όχι ναι, αυτό. Artificial rogue σε κλάσεις. Okay. Και αυτή... γενικά κάνει πολύ tinkering με συσκευές. Okay. Αυτό. Ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε, I guess. Α, ναι, και επίσης ο Χέλμοντ έχει μια τεράστια αντιπάθεια σε δαίμονες. Αχα. Και οτιδήποτε δεν είναι τέτοιο. AKA στην Πριζεράκα. Ναι. Η Πριζεράκα, εντάξει, τραγουδάει καλά. Αλλά ναι, απεθάνομαι τους δαίμονες. Και, και δεν εννοεί τους δαίμονες σαν να σβήσει. Ναι, και σαν παρένθεση είναι, έχει το αυτό σαν trait, οτιδήποτε με απειλήσει θα το σκοτώσω. Α, ένα κύρο, γκράκ, πάουρα. Όχι. Δηλαδή, όταν πάει να με σκοτώσει, θα το σκοτώσω. Α, εντάξει. Δηλαδή, αυτή τη άποψη. Αν δεν με σκοτώσει, μπορεί να είμαστε cool. Αλλά αν πα να με σκοτώσει, δεν υπάρχει εσωτερία. Προφανώ. Κάτι επίση που ξέχασα να πω είναι ότι πολλέ φορέ βρίσκω ιονού και μπορεί να του επισημάνω. Οκ. Τώρα το κατά πόσο είναι accurate. Ναι. Κανεί δεν ξέρει. Αυτό. Ωραία. Οπότε αυτά και για το δεύτερο βράδυ. Και γενικότερα. Εγγύηση. Τρου. Ποτάκια. Μέσα. Δεύτερο βράδυ βγαίνει ένας λίτς.
Έκανε λέει, στη βάρτιά μου. Και ξαφνικά σκάει ένα OG full bard squad από πίσω. Α, πώς έπηγε, και μας σκοτώνει σε ραπ και τέτοια. There's a place downtown. Κάει και ένας άγγελος με ένα φτερό. Αχ, πώς πήγε αυτό με τους... Τη σκέσα δεν είναι αυτό. Κρατούσαν ένα... Πώς λέγεται, ένα... Όχι πτώμα, πώς λέγεται αυτό το... Που βάζεις μέσα το πτώμα. Σαρκοφάγος. Σαρκοφάγος. Ναι, αυτός που κρατούσε μέχρι σαρκοφάγο του, πώς πήγε το τραγούδι. Βλέπετε τι πέντε τυπάδες να κρατάνε ένα κόφιν, ξαφνικά ανοίγει το κόφιν, είναι ο Λίτς. Χάρβορντε. Ναι, αλλά κάτσε, το Λίτς δεν θεωρείται. Έχω advantage με το Λίτς. Όχι. Κάτσε να ξαναθυμηθώ. Στο σενάριο που βρίσκεις Λίτς, τρέχεις. Κουτούλα το μέχρι να σπάσει. Τι μπορεί να πάει στραβά. Σπάστο. Σκίστο και ξέσκισε το. Α, μόνο αναγνώριση έχω, όχι για να πολεμήσω. Ναι. Εντάξει, το έχω. Σε περίπτωση που δεις Λίτς, πες τον μπαμπά, θα μπερδευτεί για λίγο. Μπαμπά, Meanwhile, όλο το χωριό νεκρό και μαζί και οι γονείς, οπότε είναι πιθανό σενάριο. Ωραία. Συνεχίζετε TLDR, το δρόμο σας, περνάει και η τρίτη μέρα και πλέον φτάνετε στους πρόποδες του Darkwood. Το Darkwood είναι όσο περιγράψω πως είναι. Μαύρο και με ξύλα. Δάσος, σαπίλα, μαύρο, χρώματα, τέτοιο. Χρώματα, σκούρα. Έδαφος κατάγκριζο. Και βλάστηση ή πολύ λίγη γη σε φάση ελάχιστη και περισσότερη κατάμαυρη σε διάφορα σημεία σύψης. Ωραία, με Eldritch Sight μπορώ να διακρίνω το είναι αυτό. Ανοίγεις Eldritch Sight. Παντού, πάμα παντού, necromantic energy. Α, υπέροχα. Παντού. Έχω μία ερώτηση, κύριε DM. Γιατί όταν ήμασταν στους πρόποδες, μου είχε πει ένα NPC για μία μάγισσα που έκανε πράγματα με το σύμβολο που πασχίζω εδώ και πόσο καιρό. Βλέπουμε κάποιο σπιτάκι εκεί πέρα, να γνωρίζω... Όχι, όπως μπαίνετε μέσα, δεν βλέπετε τίποτα. Μπαίνετε μέσα στο δάσος απλά. Okay. Necromantic energy, λοιπόν, παντού, μάλιστα. Φωτίζει το σύμβολο. Τίποτα. Τέλεια. Να είστε προσεκτικοί, λέω. Αυτά μέρη δεν μοιάζουν αρκετά φιλόξενα. Και κάνω materialize στο τόξο μου. Σίγουρα... Να συμφωνήσω. Και συμφωνώ κι εγώ και φέρω το σπαθί μου. Εγώ έχω έτοιμο το axe μου. Α, εδώ είναι το artwork. Αυτό είναι το τσαγούρι σου. Θέλω... Περίμενε, περίμενε. Αυτό είναι το τσαγούρι σου. Yes. Από ποια Blizzard το κλέψες. 100. Έναντι 100. 69. 100. 100. 100. Please don't. Εν τω μεταξύ, έχω να σου δείξω μια εικόνα μετά να ξέρεις. Really close. So close. Ok. Τι έγινε. Φοβάμαι. Ωραία. Κι εγώ φοβάμαι. Ωραία. Όταν λέει ωραία δεν είναι ποτέ καλό σημάδι. Ναι. Μάγνους, θέλω να μου ρίξεις ένα διέκατο. Εκατό. Μετά από αυτό θέλω μια ερώτηση για out of the game. Εγώ ξέρω ότι μπορώ να φάω resurrect free. Perhaps. Θέλω που επειδή είναι στον ζήλωτα γι' αυτό. Perhaps. Δεν ξέρει κανένας. Αν δεν το τεστάρετε. Αχ, τέλειο. Μάγνους! Αχ, όχι. Μάθαμε, Παύλο, θα μας γαμάει με ένα range mechanics. Αυτά μ' αρέσουν. Α, τώρα θα χρησιμοποιήσω το δικείο του Παύλου. Δεν έχει σημασία αν φέρουμε μικρό ή μεγάλο. Πάλι θα μας το βάλει το encounter. Όχι. Δρόμο πέντε, δρόμο αφήνεται και άξονα. Όλο το προσχέρετε, quicksand και βυθίστηκε και μεθαίνεται όλοι.
Ναι. Δρόμο πέντε, δρόμο αφήνεται μέσα στο δάσος και γενικά... Σπέλεσαι από την πηξίδα, κουλουπού. Ναι, ναι, χρησιμοποιώ την πηξίδα εγώ. Ναι. Να το σημειώσετε. Και τελειώνεται η μέρα σας. Τελειώνει η μέρα σας χωρίς να έχετε αντιμετωπίσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Πόσο καιρό είμαστε, πόσες μέρες μακριά είμαστε από το χωριό? Who knows. Ο Σκούτ είπε, αν πάνε όλα καλά, 15. Πόσες μέρες είμαστε στο δρόμο? Τρεις. Mm-hmm. Την πηξίδα τη συμβουλευόμαστε, έτσι. Yes, ναι. Yes. Δεν ήταν ανάγκη το καιρό, τώρα που μπήκατε μέσα στο δάσο να είναι ανάγκη. Δάσο, για αυτό το... Ναι, ναι. Και όταν σπέσω το δικό μου. Δεν είπατε ότι κοιτάτε την πηξίδα και τώρα είστε στο τέτοιο και τώρα βγήκατε στη Ράβνικα. Πού είναι αυτό? Ωραία. Τώρα βγήκατε στο Μαύρο Δράκο. Ωραία, η πηξίδα είναι άκρη και 9 ώρες. Τέλος πάντων, θα κοιμηθείτε το βράδυ. Κουβέρδες, όπως είπαμε. Έχουμε προχωρήσει μόνο στο δάσο, έτσι. Yes. Όσο είναι άκρη πηξίδα. Φυσικά, αγόρι μου. Ωραία, πάμε. Τι είστε, τέλος πάντων, για την πρώτη βάρδια? Κρατάτε ανοιχτά τα μάτια σας και πέφτε για ύπνο. Αφήνω και το Steel Defender για βάρδια. Δεν έχει ένα σπέλι μπριζεράκα, το οποίο είναι για να μην μπορεί ναι, να πει το τίποτα. Ναι, το Tiny's Hat, τέτοιο, όπως λέγεται, καστάρω αυτό. Μπράβο. Αλλά είναι... είναι αυτό. Δεύτερη βάρδια. Κουμπώνω και ένα αλάρμο για να είμαι σίγουρη, αφήνω και τον Dongo. Στη δεύτερη βάρδια εγώ και ο Gimrix. Δεύτερη βάρδια ποιοι είναι? Εγώ και ο Gimrix δεύτερη. Τεινάζεστε να περιόδους καθώς ο αέρας που φπνέει δημιουργεί περίεργους ήχους και ορκίζεστε ότι θα πούμε να φτιάξει στον άνεμο. Να ξέρεις, είπες αυτό για τον άνεμο και άρχισα να φυσάει εδώ πέρα και άνοιξε η πόρτα μου. Ορκίζει όσο αισθάνεται τώρα που έχει αρχίσει να βραδιάζει πιο πολύ ότι ακούτε ψιθύρο στον αέρα. Κάτι σχετικό με αυτό που να καταλαβαίνουμε, κάτι που να καταλάβουμε τι το προκαλεί, history, οτιδήποτε. This shit haunted, man. Shit. Όντα ζήλωτος να επικαλεστώ τον κύριο Κόρντ. Όχι κληρικός. Τρίτη βάρδια. Ξυπνάτε και μπαίνετε στη θέση σας. Ξέρετε τη βάρδια εγώ με την πριζεράκα. Ο Άκαμε, με κάποιον. Α, εγώ εμείς είμαστε σαν πρώτη βάρδια. Εμείς τρίτη είχαμε πει, αλλά δεν ξέρω. Πρώτη βάρδια είναι ο Σκουτ με τον Τζιν. Δεύτερη βάρδια είναι Γκίμριξ Χέλμοντ. Τρίτη βάρδια είναι ο Μάγνους με την Πριζεράκα. Τελευταία βάρδια είναι ο τέτοιος, ο Βασίλης με τον Άκαμε. Okay. Καλά τα θυμάμαι ή τα έχω λούσει? Καλά τα έχεις πει, ναι. Με το in-game μετά τα παιδιά, γιατί δεν θυμάμαι ποιος είναι, ποιος λυπάμαι παιδιά, δεν καταλαβαίνω ακόμα. Τη βάρδια περνάει ήρεμα και εσείς λίγο κρυπάρετε με το χώρο και τα λοιπά. Και φτάνουμε στην τελευταία βάρδια. Βασίλη, όσο όμως ακόμα κοιμάσαι, θέλω να μου ρίξεις ένα απαλό και τίμιο wisdom saving throw. Αερόλαρε. 19. Φαντάζεσαι, σε χτυπάει. Ναι. Εύκολα. Όχι, εντάξει, δεν είμαι παρανοϊκός. Κοιμάσαι το βράδυ και γενικότερα αρχίζει να έχεις τα όνειρά σου αρχίζουν να γίνονται plagued από φρικτούς εφιάλτες και γενικότερα. Αλλά ξυπνάς για τη βάρδιά σου χωρίς να σε έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα πολύ. Το συζητάω αυτόν με τον Μάγνους. Με τον Μάγνους θα κάνουμε μαζί βάρδια. Ναι. Ωραία. Σου λέω τα όνειρά μου σήμερα ήταν λίγο μυστήρια. Ίσως θέει το μέρος. Να κάμε. Εδώ. Σου μιλήσει ο τέτοιος. Σου λέω όταν έρχομαι για τη βάρδια. Σου λέω ότι τα όνειρά μου σήμερα ήταν λίγο μυστήρια. Ίσως να φταίει το μέρος. Πραγματικά δεν άκουσα τίποτα. Α, γι' αυτό ξαναεπανέλαβα. Τι μου είπες? Λέω ότι τα όνειρά μου ήταν λίγο μυστήρια σήμερα το βράδυ. Ίσως φταίει αυτό το μέρος.
Μήπως θες να εξερευνήσουμε λίγο το μέρος. Καλό θα ήταν να μην απομακρυνθούμε. Δεν ξέρω, μήπως άμα ξανακοιμηθείς να ξαναέρθουν αυτά τα όνειρα. Θα δούμε αύριο. Ελπίζω να μην ξαναγίνει. Μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Μπορούμε να πούμε, αφού ξυπνήσουμε όλοι και ανέβει ο ήλιος, μπορούμε να ρωτήσουμε το πάρτι μας, τους συμπάτρι τέτοιο όπως λέγονται, συνταξιδιώτες να τα πούμε και έτσι, να εξερευνήσουμε λίγο το μέρος εδώ πέρα, γιατί πολύ απλά μου είπες αυτό το πράγμα. Μπορούμε να δούμε αν είχαν και αυτοί καμιά τέτοια εμπειρία ή ήταν απλά κάτι της τύχης. Τη συζήτηση σας κόβει απόματα, κόβεται απότομα, και καθώς βλέπετε στα δέντρα που καθόντουσαν ορισμένα κοράκια αρχίζουν να τσιρίζουν, να κάνουν κύκλο γύρω από τη σφαίρα σας και να φεύγουν. Χαίρεστε λίγο πάνω σας. Ξυπνάμε αυτοί που κοιμόμαστε ή... αυτό. Δεν μ' άρεσε. Εν τω μεταξύ... Με που κοιμόμαστε ξυπνάμε ή δεν νιώθουμε τίποτα. Παύλο, μπορούμε να έχουμε μία απεικόνηση του μέρους που βρισκόμαστε γιατί είμαστε ακόμα στην πόλη από πίσω. Συγκεκριμένα κάθε κομμάτι του Darkwood δεν το έχω κάνει. Θα κάνουμε κάτι άλλο άμα είναι. Αχ ναι, δώσε μου το ζωγραφιά. Painting. Δώστο μου. Δώστο το. Εδώ στο το. Το έχω μπρο μου. Εδώ. Αποθήκευση. Δώστο μου. Όχι. Δεν σου δίνω τίποτα. Φύγε, ξουξού. Ζητιάνε. Ούφιε, ξουξού. Δεν έχω ψηλά. Λοιπόν. Ποια σου θέλω. Δεν έχει τίποτα. Θα την πουλήσω ή μια πρέζα. Περίμενε. Κάτσε, δεν το περίμενα αυτό. Ωραία. Θα το φάμε τον παν σήμερα. Σου κάνει. Να ξέρεις, δεν είναι banable αυτό. Όχι, εντάξει, φλάκα κανένα. Διάλεξα επίτηδες την πιο resolution φωτογραφία που βρήκα για να καθορίσω τη μοιοπία μου στην κοινό. Ωραία, τότε γυρνάω στο Μάγνους και του λέω, το βλέπεις πως πάνω στο δέντρο είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν. Κάτι συμβαίνει. Θα τους ξυπνήσουμε τους άλλους μήπως ή όχι. Λέω... Άσου να κοιμηθούν, άσου να κοιμηθούν ακόμα. Άμα δούμε ότι διατρέχουμε κίνδυνο από κάτι, θα τους ξυπνήσουμε τότε. Ας είμαστε ξεκούραστοι. Ναι, έχεις ένα δίκιο, γιατί έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Ναι. Αν και καλό θα ήταν αυτά κοράκια τα προσέξουμε, ίσως παρακολουθούμε. Το να βλέπεις μαύρο κοράκι να κάνει κύκλους γύρω από πάνω σου δεν είναι καλό σημάδι, οπότε... Καράζετε λίγο ακόμα, βλέπετε και συνεχίζετε τη βάρδιά σας μέχρι που τα φεγγάρια σβήνουν. Έχει ο καιρός που ξημερώσει λόγω του orientation του πλανήτη. Μόνο που δεν υπάρχει ήλιος. Μόνο... Μιλες και είμαστε που τα φεγγάρια σβήσανε για έναν άτομο. Χρειαζόμαστε το μοναδικό φως το οποίο έρχεται πάνω σε ένα από τα αστέρια. Τίποτα άλλο. Άρα έχουμε τέλεια. Ναι. Τι light έχει οπότε. Είναι φυσιολογικός ο ουρανός. Κοιτάς τα αστέρια, εν μέρη supernatural. Όχι, εννοώ είναι ο ίδιος ουρανός ή έχει αλλάξει. Ναι, είναι ο ίδιος ουρανός. Είναι ο ίδιος ουρανός, απλά χωρίς ήλιο. Θέλω να κάνω ένα, να ελέγξω με survival για ίχνη και οτιδήποτε υπάρχει κίτρι γύρω που ήμασταν αφού τελειώσαμε το coming. Να δω μήπως ήρθε τίποτα, μήπως μας πλησίασε ή οτιδήποτε μπορώ. Είχα βάλει αλάρμ, ρε φίλε. Θα το άκουσα. Δεν είναι. Απλά επειδή είχαμε και αυτό, ας πούμε, γενικότερα. Και περνάς λίγο με ένα μισάωρο και ψάχνεις για ίχνη. Δεν βλέπεις να περπάτησε κάτι από δίπλα. Λέω, είχε κανείς άλλος από εσάς ένα περίεργα όνειρα. Μπα. Όχι, πως θυμάμαι. Όχι κάτι που να θυμάμαι. Μόνο και μόνο που ακούγαμε κάτι στο δάσος την ώρα της βάρβειας. Τι ακούσατε. Τι ακούσατε. Κάτι σαν... Δεν ξέρουμε κι εμείς. Κάτι με τον αέρα που κάτι παίχτηκε, κάτι περίεργο. Ήταν σαν να ψιθύριζε ο αέρας. Ναι.
Άκουσες πολλές μικρές φωνές να ψιθυρίζουν, είδατε... αλλά δεν καταλάβετε τι. Είδατε κοράκια. Πώς ήταν στα δέντρα, δεν είδα κάτι άλλο. Κοράκια, ναι, τα κοράκια μου μιλάνε κάνανε... για κοράκια έχω, περίεργες εμπειρίες. Σας λέω, καλό θα ήταν να τα διώχνουμε. Είναι και κάκος ιονός και μπορεί να παρακολουθούν. Αν δεν βιαζόμασταν, θα ήθελα να το εξερευνήσουμε αυτό το μέρος, αλλά εφόσον νομίζω έχουμε ότι το ρολόι... λίγο πολύ. Ναι. Και επίσης, ναι, νομίζω κανείς μας δεν θέλει να κάτσετε παραπάνω λεπτά από ό,τι πρέπει εδώ μέσα. Δεν μπορούσα να συμφωνήσω πιο πολύ με την πριζεράκα. Κάνω εγώ τη γενική ερώτηση. Στη βάρδιά σας, όταν ήσταν εσείς ξύπνοι, τα κοράκια καθόσασταν στο δέντρο μόνο? Σου λέω όχι. Τους άλλους προτάσεις σε ένα. Δεν ήταν ένα βάρδια, δεν λέω. Όχι, πριν από μένα. Πριν από μένα. Ωραία, όχι, τα όχι. Κοράκια στο δέντρο. Γκίμριξ, στο δέντρο. Ναι. Είδες κάτι άλλο? Εντάξει, είπαμε, δεν παραπίνουμε όσο είμαστε εδώ πέρα για να βλέπουμε αλλού κοράκια. Το σύμπησα ίσα για... για τα νεύρα. Λέβαια, θα συνεχίσουμε. Παύλο, μαζί με την πηξίδα θα κάνω και ένα τσεκ για να ακολουθήσω τους αστερισμούς. 11. Βγάζεις λίγο τις βασικές τέτοιο, τις βασικές βοράς, νότος, ανατολή. Μπορεί να ρίξει για άμα το βοηθήσω με advantage. Πω, φερούτσι άλλος. Α, οκ. Στη 10 είναι. Κολλήθω την πηξίδα και συνεχίζει τον ευθεία. Προχωράτε ίσως καμιά 5-6 μέτρα. Και βλέπετε ένα γιγαντιαίο κουφάρι στο έδαφος. Ναι. Ναι. Huge creature. Ανθρωποειδές. Σαπισμένη σάρκα. Με πολλές τρύπες μέσα. Και εκεί πέρα που είναι οι τρύπες, βλέπετε σαν να υπάρχει σαν μια χρυσή αστραπή, η οποία αρχίζει κούτσα-κούτσα και να καίει μακριά τη σάρκα του. Μπορώ να το πληθυσιάσω. Τώρα περίπου είναι το έχει απομείνει 50% από το κρίτσο σκέψου. Έντεξάει και αρκάνα ή κάτι τέτοιο. Μπορούμε να ρίξουμε μέντις να δούμε πόσο καιρό έχει. Αυτό. Δεν έχεις καμία ιδέα. Άμα ρίξω αρκάνα. Έντεξάει εγώ καταρχάς να δω τι μαγεία είναι. Παντού νεκρόμανση. Ναι. Και παντού όμως και κατά μεγάλο βαθμό πώς να το πω. Πολύ positive energy από εκεί πέρα που βγαίνουν στραπές. Παιδιά, αυτό θα μπορούσε να το ατρεάς που να σκότωσε το creature. Ήρξε μου ένα history η Scoot. Αχα, σε ρίξε και ένα history. Αυτό που λέω περνάει. Από πού? History. Και να μου πεις άμα βλέπω τα ίδια με το Detect Magic εγώ, Παύλο. Ακριβώς τα ίδια. Που αρκάνα είναι περίεργο το πλάσμα και επειδή δεν έχετε και familiarity με το μέλος χωρίς να έχετε κάνει standing undead creatures, δεν μπορώ να σας το δώσω το συγκεκριμένο. Okay, λοιπόν, history. Ο Σκούτ έχει ζήσει κάποια χρόνια, αυτό το δίνω. Σκατήλα, crit fail. Μην το μετρώ στο advantage. The fuck! Δεν έχεις ιδέα τι στον Μπούτσο. Γιατί ξέρεις να αλλάξω το toggle, Βασιλάκη. Μερακλής. Δεν έχεις ξαναδεί στα χρόνια που πέρασε εδώ μέσα τέτοιου τύπου shoot and dead. Ουφ. Αλλά κάτι ήρθε, το βρήκε και το γάμισε. Παιδιά... Μπορούμε να μάθουμε τι είναι αυτό. Αρκάνα. Βασικά είπες όχι, άκυρο ακρύψου. Όχι. Εγώ θέλω να πω τέτοιο. Ο Ατρέας, παιδιά, δεν ήταν με... Δεν θα μπορούσε να το πέρασε από εδώ πέρα. Είχε έρθει να σκοτώσει την αδερφή του, θα μπορούσε να πέσει και σε αυτό το πλάσμα. Ξέρω ποιος θα μπορούσε, αλλά αυτός ο Ατρέας. Ναι. Που είχα πει εν μέρη, είναι ένας από το δεύτερος leader του Shattered Spear. Είναι ουσιαστικά ο θρησκευτικός στρατός του Χειρόνιους. Φρύλοι λένε και φήμες ότι έχει κάνει step out από το mortality του και έχει περάσει μέσα στο Divine Realm. Mm. Τους εξηγώ ότι είχαμε ζήσει με τον Ατρέα για εκείνο το adventure, άμα δε, που τους είχα ψηλοποιήσει και στα προηγούμενα. Και τους λέω ότι έσκασε μια μέρα, ας πούμε, εκεί που καθόμασταν, έψαχνε την αδερφή του στο δάσος, η οποία όταν αυτός έφαγε αυτό με το humanity για να γίνει. Ό,τι έγινε στη Celestial, τι έγινε. Αυτή δεν πέρασε το τεστ και στράφηκε σκοτεινές δυνάμεις και είπε ότι την κυνηγάει γιατί έχει πάρει ένα σκοτεινό δόρυ το οποίο από ό,τι φαίνεται κάνει completely shatter τα θύματα του και στοχεύει πάντα στην καρδιά. Είχε έρθει εδώ πέρα για να βρει την αδερφή του. Μάλιστα. Να την εξαπατεώσει σαν βεντέτα.
Και λέω, θα μπορούσα να ήταν και αυτός που θα βρήκε το κρίτσο εδώ πέρα, θα ήταν τη αδερφή του, αλλά... Your guess is good as mine. Λογικό το επιχείρημά σου. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως αυτή τη στιγμή, ας προχωρήσουμε. Ναι. Προχωρήσουμε, αλλά θα είναι καλά, ας πούμε, άμα ξέραμε ότι είναι και ατρέας εδώ. Συνεχίζεται. Και... Πόσο passive perception έχετε? 18. Κύριε DM. Okay. Πώς το μετράμε αυτό? 10 in perception. 11. Το λέει και στο σύντρο κιόλας. Πού ρε? Στο κάτω. Α, όχι, βλέπω. Α, ναι, perception. Ναι, 11. Πάμε normal speed. Περίμενε το perception που είναι. Ναι. Άρα, ό,τι έχετε μείον 5. Δεκατρία. Εσείς θα μου πείτε πώς πηγαίνετε. Πηγαίνετε με horseback συγκεκριμένα. Ναι, αλλά είπαμε ότι πηγαίνουμε γενικότερα προσεκτικά νομίζω. Ναι, προσεκτικά. Άρα πηγαίνουμε πιο αργά, έχουμε τα full. Ναι. Αυτό. Ωραία. Άρα 18 ετήσεις. 11 λοιπόν εγώ. Ρόνι, είναι ακριβώς κάτω από τα skills εκεί που τελειώνει το survival, από κάτω σου έχει ένα passive wisdom perception, σε παρένθεση. Εκείνο. Εκείνο είναι. Ακριβώς κάτω από το πινακάκι. Γενικά, όσοι έχετε πάνω από 15, για μην το πω λόγο, βλέπετε τη σκιά της Ρόνι να έχει φύγει από το σώμα της και να είναι δίπλα στο τέτοιο, στο Μάγνους. Κάνει βόλτα. Και να είναι στο πρόσθεσ το να προσπαθεί να τη στραγγαλίσει. Να τον στραγγαλίσει. Ωραία λοιπόν. Όχι τον ίδιο τον Μάγνους, τη σκιά του. Ναι. Σημαντικό. Ωραία, μπορώ να χτυπήσω τη σκιά. Α, φυσικά δεν το έχω δει εγώ. Fuck, sorry. Το λέω στους άλλους ότι γίνεται αυτό, για να βγάζω το πιστόλι από το δικάρι. Με το Axe, χτυπάω τη σκιά. Περίμενε, βρε, initiatives. Κάποιος. Outside of combat για την ώρα, τι κάνετε? Ωραία, εγώ φρικάρω. Μισό, αυτό. Όλοι φρικάρουμε, τι εμείς. Εμείς οι άλλοι το βλέπουμε, ή απλά πρέπει να το ματέψουμε. Το είπε ο άλλος. Τώρα το έχει κάνει point down, το άλλος το βλέπετε. Το βλέπουμε, οκ. Ωραία. Mini Eldritch Blast. Με το Axe κατευθείαν πάνω. Πάνω μου! Για τη σκιά της. Το κομμάτι της. Κι άμα αποτύχεις. Βλέπετε όλοι. Τραβάτε όπλα και τα λοιπά και αρχίζει να κουπανάτε το έδαφος εκεί πέρα που είναι η σκιά. Το όπλα σας όμως είναι effective. Απλά βαράτε το έδαφος. Και το ωραία. Ώρα να δοκιμάσω κάτι. Βλέπετε, περίμενε λίγο, Σκουτ. Θέλω να πω δοκιμάσω. Ωραία, ναι. Καθώς βλέπετε να έχετε γαζώσει όλη τη σκιά και εκεί πέρα που πρέπει να ήταν, βλέπετε τη σκιά να βγάζει ένα διαβολικό χαμόγελο και ακούτε μια φωνή. Από τον αέρα τον ίδιο. Δεν θα φύγετε ποτέ από αυτό το μέρος. Και η σκιά βλέπετε να γίνεται ένα μαύρο πουλ και ξαναεπιστρέφει στη Ρόνη. Μπριζεράκα. Φαίνεται να σε συμπάθησε. Αισθάνεσαι οκ. Δεν έκανα τίποτα αλήθεια. Βγάζω το φλάσκι στο τσαπιέ λίγο για να φύγει το στρες. Ω, ευχαριστώ. Κανείς άλλος μετά τα σημερινά γεγονότα? Μάλλον πρέπει να προχωρήσουμε. Προχωράμε. Απλά... Ωραία. Και θέλω... Έκανες ένα καινούριο φίλο. Αυτό το δάσος κρύβει πολλούς κινδύνους. Πρέπει να έχουμε στην πηξίδα να... Άμα έχω πυρσό ανεμένο, θα έχουμε παραπάνω vision ή οτιδήποτε. Ή όλο οτιδήποτε σε light κόβεται. Α, πας να ανοίξεις πυρσό. Ανοίγεις πυρσό και βλέπεις τις ίδιες στοιχείες να επιτίθεται το φως και να σβήνει. Ωραία. Θα δοκιμάσω κι εγώ κάτι. Κουμπώνω, bullseye lantern, τα ανάβω στα γρήγορα και το κλείνω απευθείας. Το site μου εκεί μέσα πώς είναι? Συμβούμε κανονικότατα. Είναι dim light το μέρος. Δεν είναι full light, λες και στα μέρη είναι dim, γιατί φεύγουν τα αστέρια. Ναι. Αλλά βλέπετε ότι η light πάει να ανάψει και γίνεται η απευθείας extinguished. Δοκιμάζω να πάρω μια πέτρα από το έδαφος και να κάνω magical tinkering. Bright light 5 feet. Σας λέω, μην κάνετε tempt τα spirits αυτού του δάσους. Αφήστε τα. Ανάβεις το τέτοιο. Ανάβεις το τέτοιο του πετραδάκι και σβήνει καρία. Σκουτ. Το άλογο τσιρίζει.
Αρχίζει να κουνιέται και θέλω να μου... Ρίξε μου dexterity saving throw. Ιεχ. Ωραία, έλα. 14. Καθώς κουνιέται το άλογο και, και πέφτει κάτω από μόνο του, από το στρες και τα λοιπά και από τον πόνο, καθώς πέφτει στους βαθμούς, πηδάς απότομα εσύ, κάνεις ένα τάμπ λίγα feet παραπέρα και δεν τρως κάποιο είδους damage από την πτώση. Το άλογο? Το άλογο βλέπεις έχει πέσει κάτω, βγάζει αφρούς και εκεί πέρα που θα έπρεπε να ήταν η καρδιά του έχουν μαυρίσει φλέβες και σχηματίζεται νούμερο, νούμερο 3. Σου είπα, σε κοιτάω, Τζόουν, σου είπα να μην δελεάζεις τα πνεύματα αυτού του μέρους. Μόνο κακό θα συμβεί. Είχα αυτό που λέμε μια επιστημονική περιέργεια. Και μας γάμισε. Το άλογο πέθανε. Το άλογο νεκρό. Το άλογο νεκρό, οκ. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Πρέπει να φύγουμε. Λέω, μην ξανάψετε φως όσο είμαστε εδώ πέρα. Εντάξει λοιπόν, αλλά πρέπει να φύγουμε γρήγορα, τώρα. Λοιπόν, το μάθημά μου το έμαθα. Αστέρια, κάνει λίγο χώρο. Και ανεβαίνω στο άλογο του αστέριου. Το αστέριον. Σε παίρνω από πίσω λοιπόν. Ακούστηκε λάθος. Μπαν, τώρα. Ρε, δεν είναι τόσο easy, μην ανησυχείτε. Συνεχίζεται. Εγώ το βλέπω, υδρώνει λίγο. Συνεχίζεται. Έχεις muting boy. Συνεχίζεται. Τώρα παίρνουμε δρόμο, αφήνουμε. Θέλω να παίρνετε δρόμο, αφήνετε μέσα στο δάσος. Και θέλω πλέον την μπριζεράκα να μου ρίξει έναν 100. Είχαμε... Έλα, 100, αφού σήμερα θα ρολάρεις. 100. 100 θα φέρει, easy. Δες το. Σήμερα έχει... Να, στόπαρε, δε. Σήμερα το χάρι έχει πάει στο Θεό. Βίγου. Δεν ξέρω να βγαίνω από εδώ, να ξέρετε. Σήμερα να κάνουμε την έρευνα... Αφού συνεχίζεται, φτάνει επιτέλους κατά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Καθώς όμως γίνεται όλη η διαδρομή σου, κούτ είσαι on high alert. Δεν μπορείς να... Είναι λες και μια φαγούρα στην πλάτη και νιώθεις κάτι σαν σε κοιτάει συνεχόμενα. Σε φάση κοιτάς, είναι λες και τα δέντρα έχουν πάρει ανθρωπόμορφες μορφές και σε κοιτάνε με μίσος. Κλείνεις τα μάτια σου και δεν υπήρχαν ποτέ. Κοίτα τα πίσω. Βλέπετε λίγο να κοιτάει ο Ντούντι αριστερά μου. Αυτό το μέρος, από όσο καταλάβει, δεν συμπαθεί τους λόγιους ανθρώπους. Δεν συμπαθεί γενικότερα τους ανθρώπους. Ναι, προφανώς. Δεν συμπαθεί τίποτα μη δαιμονικό. Μπορώ να ρίξω ένα αρκάνα, βασικά όχι φτάνει με το detect magic, νομίζω καταλάβω αν είμαι κάποιο είδους illusion ή κάτι σχετικό, αλλά νομίζω αυτό είναι detect magic. Άμα θες, ξέρω να κάνω. Yeah, το του κάνω. Καϊνιά. Ρίχνω κι εγώ αρκάνα. Ρίξε τα. Ρίξε και εσύ μπριζεράκα. Α, ναι, είμαι ένα skill monkey, μια μαϊμού. Υπάρχω. Περίμενε, περισσερά κατά νομίζω έχει ούλτρα σπεσιαλτή αυτό. Κοστίγες, μάις. Κάθε το σκέφτεστε λίγο το πιδεύετε. Καθώς κάθε... Και... Δεν μπορείτε... Σίγουρα τα negative energies που κάνουν run το μέρος έχουν γαμίσει και λίγο την ίδια τη φύση, ρε, εσείς. Σε φάση ότι μπορεί να έχουν η θεωρία σας που μέσα από λίγο συζήτηση καθώς προχωράτε είναι ότι όσοι έχουν πεθάνει εδώ μέσα δεν έχουν βρει δρόμο στο afterlife. Και βγάζουν το μίσος τους εν μέρη, με αυτά που έχετε καταλάβει, προς ό,τι ζωντανό μπαίνει στην περιοχή. Να μην είχαμε ένα κλέρνα και ένα ceremony. Κοντέψαμε να ακούμε. Αν επιτέλους κατά τις 6 το απόγευμα, μέχρι που συνεχίζετε μέσα από το δάσος και αρχίζετε να ακούτε δυνατούς θορύβους, δυνατή κίνηση, πράγματα να σπάνε, άλογα να χλιμιδρίζουνε και φτάνετε σε ένα ξέφωτο. Φως του ήλιου ή από τα αστέρια. Δεν βλέπετε φως, είπα. Δυνατούς θορύβους, άλογα να χρημιδίνουν, πράγματα να σπάνε, τις πουτάνας, φωνές... Δεν ξέρω το γι' αυτό. Και φτάνεις να αυτό σου λες ένα ξέφωτο.
Ωραία, βλέπουμε στο ξέφωτο μια μεγάλη fucking τρούπα. Ναι. Στο χειρότερο σχέδιο που έχει βγάλει η ανθρωπότητα. Α, ah, yes. Ναι. Ζωριάδης, τρούπα. Τι είναι αυτό. Τρύπα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι η τρούπα. Δίπλα της ακριβώς είναι μια τέντα στημένη με πασάλους και τα λοιπά. Και από δίπλα είναι μια μίξη στη μεγάλη τέντα. Σε φάση αυτή όμως είναι μόνο για να καλύπτει τον ήλιο. Είναι η πάσαλη και από πάνω το τέτοιο, το στέγαστρο. Και αυτό τι... Το άλλο είναι πιο κανονική τέντα για σπίτι, πώς να το πω. Ολόκληρη σκηνή. Αυτό είναι για άλλο. What are you? Είναι η girl. Τι παρατηρεί. Wow. Τι παρατηρούμε. Βλέπετε μέσα στη βούβα, όπως πλησιάζετε, ένα μεγάλο dig site, βλέπετε ορισμένες μηχανές, οι οποίες... Μηχανές. Όταν λέω μηχανές, είναι ένας γαμι... ξύλα που ενώνονται, σκοινιά, ένας ορμός δέντρου, το οποίο κοπανάει και σπάει πέτρες. Σαν πολυεργητικός κρυός, δηλαδή απλά για να σπάει πέτρες. Βλέπετε ότι εδώ πέρα ουσιαστικά έχει φυσικά σκαλοπάτια που οδηγούν πιο βαθιά και όλο το μέρος βλέπετε κόσμο να βγάζει ουσιαστικά ένα πέτρωμα το οποίο γκίμινιξ μόνο να γνωρίζει σαν μάρμαρο. Mm-hmm. Αλλά λίγο περίεργο μάρμαρο καθ' αυτό. Πρέπει να το ερευνήσετε από κοντά για να το νιώσει πλήρως. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, βλέπετε παλιούς κύονες, παλιά πράγματα και να είναι πολλής κόσμος στο πρόσεστα τα γαμάει αυτή τη στιγμή. Παύλος, ο πολιορκητικός κρυός πάει αυτή τη στιγμή κύλο, πώς λέγεται, κύονες, πέφτουν κάτω και βλέπεις κόσμο, τα φορτώνεις άλλο και να τα βγάζει έξω, πιο πέρα. Έχει κανένα χωριό εδώ γύρω, θα ήταν λογικό τους να έχει κόσμο. Βλέπεις γενικά κόσμο και οι οποίοι βλέπουν ξαφνιάζονται και λίγο. Ναι. Σιούμαν σε επιτοπλίστον. Μπορούμε να ρωτήσουμε τι κάνουν εδώ πέρα. Αυτό θα έκανα, θα σε λέγα τώρα. Βλέπεις να σας πλησιάζει... ένας και να σας λέει... Γιώσιος. Το βλέπετε λίγο, είναι... χιουμάνος. Ιδιαίτερα χλωμός. Μαύρο μαλλί, λίγδα, μούση μακρύ, λίγδα, μαλλί κοντό, λίγδα, σκονισμένα ρούχα του κερατά και βλέπετε ουσιαστικά φοράει ένα μενταγιόν το οποίο έχει έναν ήλιο με μια γυναικεία φάσα, μια γυναικεία φάσα πάνω. Βλέπω μαγεία από αυτό. History του Θεού, άμα religion υποθέτω. Religion. Religion. Με το Eldritch Head βλέπω μαγεία. Generic μαγεία. Από τριγύρω σου όχι. Τεράκα history. Από το μεταγιόν. Να ρίξω ένα history. Yes, religion. Όλοι religion. Όλοι ρίξω, ναι. Ρίξτε όλοι που θα καταλάβουμε τι είναι αυτό. Δεν το έχω το religion, αλλά το... Δεν πειράζει, πρέπει να ρίξω. Ναι, γιατί μου το ρίχνει έτσι, ρε παιδιά. Παύλο, όχι, μην παίζει με την πένσα. Μπορεί να έχει τίξει το inspiration. Όχι, 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 όχι. Άκου. Ρόνι, πάνε πάνω πάνω στο character sheet σου, στην πρώτη σελίδα και πάτε το normal. Εντάξει, 21 το αριστερά πάντα παίρνουμε σε αυτά τα σενάρια. Ναι. Λοιπόν, εσείς που φέρετε πάνω από 15. Α, yes. Μόνο, εγώ και η Ρεζεράκα. Είναι ουσιαστικά... Πώς να το πω, είναι σαν παράρτημα της εκκλησίας του Πέλλορ. Οκ. Ωραία. Το λέμε πάνω... και στους άλλους ότι ξέρουμε. Λοιπόν, θα σου πω λίγο. Ναι, η γκόμενα πάνω στο σύμβολο του Πέλλορ, τι παίζει. Τι αίρεση είναι αυτή. Είναι το τάγμα της Έραν Ρέι. Παλιά full scale religion, τώρα πλέον την έχει συγχωνεύσει τέτοια η εκκλησία του Πέλλορ. Γενικότερα, σαν τάγμα προσπαθούν να κάνουν τέτοιο. Να φέρουν καλοσύνη και justice και γενικότερα να κάνουν τα πράγματα προς το καλύτερο που και να πηγαίνουν. Okay. Ωραία. Λέει, συγγνώμη, είτε κάποια δουλειά εδώ πέρα. Απλά περνάμε από το δάσος. Εμείς έχουμε, εσείς.
Μια και δουλειά μας. Είμαστε εδώ πέρα να καταστρέψουμε τον αιρετικό ναό. Insight. Όταν λέτε ρε. Insight. Εγώ έριξα insight στον Παύλο, δεν χρειάζεται. Γαμώ 10 στο διάλογο. 4, εγώ που φέρνω, μην παραμονιέσαι. Το ρωτάω, τι κάνει το τάγμα της Ed&Ray, ένα τάγμα που επιτάσσεται στον ήλιο μέσα στο σκοτάδι του Darkwood. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα τους λέει αλήθεια. Έχω δουλειά να κάνω. Άμα θέλετε να ρωτήσετε, ρωτήστε τον Αλεξάνδρος. Είναι στην τέντα εκεί πέρα. Είναι ο chapter master μας. Σας κοιτάω λίγο και σας λέω καλύτερα να μην ανακατευθούμε. Στη χειρότερη μπορεί να είναι και κανένα τέχνασμα του δάσους. Αλλά άμα έχει πόλη εδώ ή χωριό. Βασικά πόλη δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά μήπως. Άμα έχει κανένα χωριό εδώ κοντά. Και επίσης πρέπει να δούμε και αν όντως είναι τέχνα του δάσους, πώς απειλούμαστε να το αφήσουμε έτσι. Πώς απειλούμαστε από αυτούς μετά. Σου λέω δεν νομίζω. Αν είναι από το δάσος, ήδη απειλούμαστε. Αν είναι όντως από τη Σέρα Ανδρέη, δεν τρέχουμε κανένα κίνδυνο. Καλά. Εγώ πάω να αναφέρω τα υπόλοιπα πετρώματα να τα πετάξουμε. Για να είμαι και σίγουρος, κουμπώνω τελευταίο detect magic εδώ πέρα. Και ο άλλος το άνοιξε. Δεν βλέπετε κάποια κλιμακή από αυτόν εκεί πέρα στο σημείο που είσαστε. Είσαστε λίγο πρωτού εμφανιστείτε μέσα στο camp. Okay. Σε φάση θα βλέπετε από εξωτερικό παράγοντα. Είστε περίπου... Α, έχω άσπρο. Ναι, έγινε μια γκριφ. Ναι. Είστε Μπράβο. Κάπου εδώ πέρα εσείς πάνω και το βλέπετε ουσιαστικά όλο αυτό. Πού είμαστε? Πάνω. Είσαστε μόλις βγήκατε από το ξέφωτο, ας πούμε, εδώ πέρα. Εξεδόν ναι, και ο τυπάς μετά έφερε κάποια πέτρες εδώ πέρα, έχει μια μεγάλη γούβα με μάρμαρα. Okay. Μπορώ να ρίξω με Mason's Tools, να δω αν έχω καμιά ιδιότητα τα μάρμαρα. Δείξτε μου. Ωραία, investigation. Κυνηγούλη, είσαι μου και εσύ ένα με advantage. Ποιο, τι, πού? Ένα investigation advantage. Α, δεν το ρίξω το αυτιστικό. Ρίξω πάλι, είναι ακόμα. Okay. 20. Κυνηγούλη, κοίτα. Α, βασικά είναι μάρμαρο. Όμπιους, εσύ το βλέπεις, είναι μάρμαρο, είσαι νάνος. Ναι. Αλλά είναι πιο special μάρμαρο. Δεν μπορείς να πεις ακριβώς ρε, εσύ να νιώσεις τι είναι με το ειδικό σου investigation, αλλά είσαι σίγουρος τουλάχιστον ότι 90% είναι μάρμαρο. Ναι. Εσύ σκούτ κάθεσαι το περιεργάζεσαι. Αρχαίο μάρμαρο, σκαλιστό σε πολλά σημεία κτλ. Σε φάση αρχαίγωνο και... και αυτό που νιώθεις είναι ότι καθώς το περιεργάζεις και το γλύφεις λίγο, έχει γεύση από αλάτι. Ιου. Το παλάτι. Το λέω στους άλλους πιο χαμηλόφωνα, μα θες αρέσει πιστέλ. Πες το. Λέω το λέω και στους άλλους πιο χαμηλόφωνα και άμα θες να ρίξω και στέλθεις αυτό. Σου ρίχνω εγώ ένα. Ναι. Θα ρίξω και εγώ ένα στέλθ λοιπόν. Όχι, okay, εγώ έριξα για σένα. Παίζουν ρόλο αυτά. Ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως τι σημαίνει το αλάτι. Δεν νομίζω να σχετίζεται με κάτι. Θα συνεχίσουμε. Παιδιά, φεύγουμε. Άρα λέτε να τα αφήσουμε. Θα δέψουμε άλλη ώρα εδώ πέρα. Ναι, μήπως όμως... Ο χρόνος μας πιέζει. Ναι, μας πιέζει ο χρόνος, αλλά... Μήπως θα έπρεπε να συμμετάσχουμε σε αυτό. Θα μας πάρει πολύ λίγο χρόνο, πιστεύω. Κίμριξ. Καθώς το συζητάτε αυτό, ξαφνικά η ησυχία σας λίγο που είχε λίγο ξαναδιακόπτεται, ακούτε ένα ακόμα δυνατό. Από τα logs θα ήταν αυτά. Από τα logs έχουν σπάσει ένα ακόμα πίλαρ. Περνάει λίγα δευτερόλεπτα και βλέπετε φως να βγαίνει από το πηγάδι και μετά να σβήνει απότομα. Investigation?
Eldritch Sight πίσω πηγάδι. Αν πάμε πιο κοντά τώρα. Έχει μεγάλη απόσταση. Βλέπετε. Α, πηγαίνετε πιο κοντά στο πηγάδι. Άρα. Ναι, 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 σίγουρα. Βλέπετε μετά τα remnants ενός αρχαίου ναού. Και αυτό που βλέπετε από πάνω ουσιαστικά είναι το μεγάλο log structure το οποίο γαμάει αυτή τη στιγμή αυτό εδώ πέρα τον τοίχο. Να, δεν έχει αφήσει πέτρα πάνω σε πέτρα. Και στην, βλέπετε ένα ζευγάρι από δίφυλες πύλες. Και δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο στάτιους από σφίγγες. History, μπορώ να ρίξω. Περίμενε λίγο. Η μία βλέπεις είναι στο πρόσωπο αυτή τη στιγμή να αποσυντίθεται κούτσα-κούτσα σε φάση να γίνεται ακατέργα στήλη από, από τέτοιο, από ουσιαστικά όπως είναι στημένη από, από αυτό το κατάσπρο μάρμαρο πολύ σκαλιστό, πολύ ornate, αυτή τη στιγμή γίνεται το αλάτι που βλέπεις πιο πριν. Από πάνω μέχρι κάτω. Και να φεύγει στον άνεμο. Η άλλη σφίγγα ακόμα, τίποτα. Μπροστά από τη σφίγγα βλέπεις ότι είναι μια γκόμενα. Το λόλι που ασπρομάλα, κάτασπρο φόρεμα. Φόρεμα σχετικά στενό, άσπρα τέτοιο. Άσπρα δακούνια. Η οποία να προσεύχεται να έχει, σκίσει, να έχει σκύψει στα γόνατα και να προσεύχεται μπροστά της. Δεν είναι καθόλου σκονισμένη δηλαδή με όλα αυτά. Full crystal clean. Ναι. Οκ, okay, και τη ρωτάω λοιπόν. Είμαστε κοντά της, έτσι. Είσαστε ουσιαστικά εδώ πέρα πάνω, έτσι, στο edge του cliff. Αυτό είναι πιο πολύ πάνω. Μας έγινε σαν να κατευθούμε και με αυτό. Συγγνώμη, ναι. Τι κάνετε εσείς εδώ. Γεια σου, δίνει. Το ρωτάς αυτό. Και μετά από λίγη ώρα, Σκάιμουρι, ένα παλικάρι πλέον που σας έχει παρατηρήσει, βλέπετε έναν κτίνο για άντρα. Κτίνο. Ένα 90 full miss, full plate-ας, το full plate, με ένα great sword στην πλάτη, να σας λέει. Μια σεκ, please. Να ανοίξω άλλες σημείες. Να ρίξω ένα history στους bastards της Fingers. Να βάλουμε το όγιο στο χάρτη δεν έχει νόημα. Mm? Όχι, δεν έχει την ώρα νόημα. Δεν έχει την ώρα νόημα, γι' αυτό δεν σας έχω βάλει. Είναι από πανοραμικός χάρτης, απλά λίγο να έχετε κατά νου που είστε περίπου. Άμα θέλετε σαμονάρω ένα τόκιο. Ένα history στις Fingers μπορώ να ρίξω. Religion, ρίξω. Α, religion. Ο μάγος. Ωραία. Το κάνω με artists, με artists supplies στο μπούτσο λέγονται. Είναι, θεωρείται work of art αυτό το πράγμα, η σφίγγα. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Είναι religious work of art. Τέλεια. Multi-tool. Χελμούτ. Βλέπεις, τι βλέπω. Πιο απ' όλα, γιατί. Critical 26. Βασικά είναι πολύ. Critical 26. Τι εννοείται μαλάκα. Λοιπόν, είναι που χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε συμβολισμό οι τέτοιες, οι σφίγγες, σε συμβολισμό σαν protectors και διάφορα άλλα από τύμπους και τέτοια πράγματα σε πολλές θρησκείες. Αλλά το trademark, η θεά δηλαδή που την έχει πιο πολύ στην πίστη της, είναι η Αιούν, η θεά της μαγείας. Να φέρουμε τους παίκτες μας μέσα, τους χαρακτήρες. Δεν έχει νόημα ακριβώς. Γιατί είσαι σε πανοραμικό view. Δεν έχει ότι τέτοιο. Ας έχει ένας και να έχουμε το ρόλο του μπλοκή. Ωραία. Δεν είναι ακριβώς ο χάρτης. Ενώ τα έχω παρατηρήσει αυτά, θέλω να πλησιάζω την τύψα. Ένα λεπτό λίγο. Ένα λεπτό λίγο. Σας λέω σκάλιγο. Βλέπετε. Έρχεται αυτός ο πλεϊτάς ο τυπάς. Το βλέπετε παππούς και φοράει όντως μια σαν βασιλική κορώνα στο κεφάλι. Άλλη σύμβολα της full ασημένια με λευκές και χρυσές λεπτομέρειες full plate που είχε εδώ πέρα κοτσαρισμένο το σύμβολο της Serenary. Περίμενε σημειώσεις. Πού είναι? Καμία σημειώση. Τον έχω σημειώσει νομίζω αυτό να περίμενε. Πού να τον έχουμε σημείσει, τον έχουμε ξαναδεί. Εγώ έχω μιλήσει με μια ιέρια, θέλω να δω αν είναι αυτός.
Γεια σας. Έχει μια αυτή την πολύ βαριά και... πολύ βαριά και έτσι ηρωική φωνή, πολύ... awe-inspiring, λέει. Γεια σας. Σας βλέπω για adventurers. Κάμω το φυλάκι! Τι ήταν αυτό? Το κοιτάω λίγο, ε. Είστε καλά. Είστε καλά. Είστε καλά. Ναι, καλά είμαι. Θα μπορούσα να σας βοηθήσω. Αν γίνεται, μην ενοχλείτε την Jamie. Η δουλειά της είναι integral για την αποστολή μας. Απλά περνούσαμε. Κάνε αποστολή σας αν επιτρέπετε. Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε. Κάνει νόημα να περάσετε στην τέντα. Και λέει, άμα είναι, άμα θέλετε να σας ταΐσω την περιέργεια, ακολουθήστε με στην σκηνή μου. Χαμό, τι κινείτε εδώ μέσα! Τι? Μπορώ να ρίξω ένα site γιατί φέρετε έτσι. Ναι. Γιατί είναι νευρόσπασμα. Κύριε DM. Ρίξτο. Ρίξτε το ξανά. Δεν είναι κάτι. Είναι κάτι που είναι στο χαρακτήρα του. Δηλαδή δεν είναι φυσικό. Δεν το κάνει fake out. Όντως έχει κάποιο πρόβλημα. Τι πας. Είναι νευρόσπασμα. Είναι σκουταριάνος. Οπότε. Αλλιώς θα σας παρακαλούσα να μην κάνετε interrupt το holy mission μας. Θέλω να το ρωτήσω. Πώς σε λένε. Αν επιτρέπετε πάντα. Είμαι ο Αλεξάνδρος, μεγάλος πάλαντιν της Σερανρέι. Δεν είναι άρα ο αρχιερέας. Προστάτης του, όπου στον μπούτσο πέφτει στο Θεό, στο γαμημένο φώτης. Κάνε στραβόρο το, συγγνώμη, συγγνώμη. Ότι πέφτει στο ιερό φώτης. Ναι. Φίλοι, είσαι καλά. Κάτσε. Απόλυτα. Πες μας. Κάτσε. Δεν μας είχε μιλήσει ο Νάνος για έναν τύπο που είναι τέτοιο. Είναι αρκετά οξύθυμος. Intimidating. Όχι. Ο bodyguard του πολλές φορές θεωρείται πολύ intimidating σαν χαρακτήρας. Και είναι το hulking monstrosity που έχει στο δίπλα δωμάτιο. Πες μου τι κάνετε εδώ. Τι είναι όλο αυτό? Αποτιμούσα να μην συζητάμε εδώ πέρα. Παρακαλώ, περάστε την τέντα. Δεν θέλω να σπάσω την ηρεμία. Τι γαμημένης, Τζέινι! Ωραία, καλό φάρμα. Ποια αδρεναλίνη έχει. Πάμε στην τέντα. Κάνα τσαγάκι για τα νεύρα έχουμε. Τσαγάκι? Αν θα το κάνω, θα το κάστρα. Ένας θέλω να κάτσει μπορώ να ψηφίσω κάτι στους φίλους. Ναι. Ωραία. Ένας θέλω να κάτσει απ' έξω και να παρακολουθεί τι γίνεται εδώ πέρα. Κάθε κίνησή τους. Από σε μένα. Εγώ είμαι αυτός που κάθομαι σκόπια πολλές ώρες. Έγινε. Ωραία. Κάτσε μία να κάνω μια μικρή διόρθωση. Supreme σχέδια με τον Παύλο Γεωργιάδη, by the way. Ξέρω πώς σου αρέσει. Ναι. Α, ναι. Ωραία. Κάτσε να κάνω μια πορτούλα. Ωραία. Μπαίνετε από εδώ πέρα και μπαίνετε σε μια τέντα. Βλέπετε διάφορα πράγματα, αλλά κυρίως rubble και κάποια αφημαία και όπως και ένα μικρό τέτοιο, εδώ πέρα μικρό bedroll και ένα γραφείο με διάφορες σημειώσεις και χαρτούρα πάνω. Ωραία. Πίσω στην ερώτηση λοιπόν, τι κάνετε εδώ πέρα μέσα στο Darkwood και γιατί... Βάλτε λίγο τους εαυτούς εδώ πέρα, actually. Εγώ με πες μου μία πως κατεβάζω το icon μου και όχι όλο μου το χαρακτήρα. Jokers. Πάνεις από το όνομα. Γιατί είμαστε όλοι huge. Εγώ θα το δραγκάρω ό,τι θα μπω μέσα, είμαι έξω αυτή τη στιγμή. Πώς μικραίνω. Θα το κάνει ο... Α, yes. I like them big. Περιμένω να πω τα. Ωραία. Τελικά είσαι μπλε τύφλινγκ, μας είπες ψέματα ότι είσαι κόκκινη. Κόκκινο είμαι, αλλά για κάποιο λόγο έβαλα αυτό το reference ο Παύλος. Ωρα, είσαι μπλε! Μπρε.
Το μπλε είναι πιο sexy και πρέπει να τον παίζουμε τους χαρακτήρες σας. Λοιπόν, ναι, καλά, παίζουμε μόνο το κάνεις που τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, τι, με χάκαραν. Όλα αυτά είναι common timing. Λοιπόν, το δάσος έχει αρχίσει να πειράζει και εμένα τον DM, τόσο ρεαλισμό. Από πού είναι η είσοδος της καμπίνας? Από εδώ πέρα. Βγαίνετε εδώ πέρα, βλέπετε ότι πας να αράζει λίγο. Δεν έχει καρέκλες και τα λοιπά, απλά λέει. Είμαστε... Με το που μπείτε όλοι με το καλό μέσα. Λέει, είμαστε ένα τάγμα αφιερωμένο στη Σέραν, λέει. Οι Unmakers. Βον. Τι είναι αυτός ο νεός, τι είναι αυτός ο ναός τον οποίο εξαγνίζεται, υποθέτω. Ένας ναός σε μια αιρετική θεότητα που δεν γνωρίζω το όνομά της. Γνωρίζουμε πως όμως οι πέτρες του κρύβουν μνήμες. Μνήμες από μια σκοτεινή εποχή. Θέλω να πιστεύω... Εγώ ήξερα το όνομα της θεάς, έτσι, με το history που είσαι. Του λέω τη θεά και δεν θυμάμαι. Σκαλώνει λίγο. Τέλος πάντων. Και τώρα είναι που λέει αυτό πάρτι και του και λέει, λέτε να είναι τέτοιο κάλτης αυτής της θεάς, γι' αυτό ξέρει το όνομά της. Δεν ξέρω γιατί... Α, δεν πιστεύω να αναμοσυθά τις μαγείες εδώ πέρα. Οι πέτρες κρύβουν μια πιο σκοτεινή ενέργεια. Έχουν μνήμες μέσα τους. Μνήμες από μια πιο σκοτεινή εποχή. Σπάζοντάς τες, πιστεύουμε ότι θα φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά τον τόπο στην εξάχνησή του. Και τι κάνετε ακριβώς με αυτές τις πέτρες? Κάνουμε ό,τι λέμε, ό,τι λέει και το όνομά μας. Είμαστε οι Unmakers. Κάνουμε Unmake τα λάθη των προηγούμενων γενιών. Τις πηγαίνετε κάπου, τις καταστρέφετε απλά εδώ πέρα. Υπάρχει κάποιο χωριό εδώ πέρα. Για την ώρα σφάμε τον ναό και αφήνουμε τα μπάζα απ' έξω. Μετά θα βρούμε τι θα κάνουμε. Ωστόσο όμως, θα χρειαζόμουν και άλλο εργατικό δυναμικό και άλλα όργανα για να επιταχύνουν το τέτοιο μου. Άμα ενδιαφέρεστε να αγοράσετε το μάρμαρο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πέρα τώρα το campaign, κάθομαι εδώ πέρα. Κάθομαι εδώ πέρα, λέει, και βγάζω μάρμαρο. Ένα κόπερ τη μέρα θα βγάζεις. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν νομίζω να ενδιαφερόμαστε. Μας πιέζει λίγο χρόνος, ναι, δυστυχώς. Αλλά αν θα θεωρούσατε να αγοράσετε λίγο μάρμαρο, με ανταλλαγμα κάποια χρήματα. Πώς θα το πουλάτε? Πού να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μάρμαρο? Περίμενε, πώς θα το πουλάτε? Α, ναι, ας πάρουμε λίγο καταραμένο μάρμαρο, τι μπορεί να πάει? Μισό. Πείτε μου λίγο τι εννοείτε ότι κρύβουνε μνήμες. Αυτό που άκουσα. Τα μάρμαρα γίνονται... Τέτοιο... Τα μάρμαρα γίνονται... Γαμημένη πουτάνα, γαμημένο πουτάνα αλάτι. Δεν τη βγάζει νόημα αυτό που βρίζει. Ναι, δεν βγάζει νόημα. Απλά βαράει νευρικό σπασμό και λέει γαμημένο πουτάνα αλάτι. Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχουν άλλη γεύση. Κρύβουν αλάτι μέσα. Πιστεύουμε ότι ο ναός είναι αφιερωμένος σε έναν τους primordial θεούς, τον Salt, και όχι στην Άιουν, όπως έθεσε ο φίλος. Ωραία. Πόσο πουλάτε αυτό το μάρμαρο? Δεν νομίζω να είναι καλή ιδέα να το πουλάτε αυτό το αλάτι. Συνεχίζει όλος. Προσπαθεί. Όπως σχεδόν νομίζω να είναι καλή ιδέα να αγοράσουμε διατεθειμένοι... αυτό το μάρμαρο. Πόσο είσαστε διατεθειμένοι να... τέτοιο. Να αγοράσετε. Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου καλή ιδέα να πουλάτε αυτό το αλάτι. Εφόσον σχετίζεστε με μια κακιά θεότητα. Ένα σίλβερ το κιλό. Πολύ φθηνά. Γιατί να μας πουλήσεις κάτι το οποίο θα καταστρέψει εν τέλει? Persuasion, να το ρίξω. Θα το ρίξω στο κόπερ. Το ρίξω εγώ καλύτερα να του πω. Και γιατί να πουλάς κάτι τόσο τάρι? Persuasion. Δεν το ρίξω μία. Λολ, fail. Σου λέει πάρα πολύ φθηνά. Με ένα σίλβερ δεν μπορώ να αγοράσω ούτε καν αξίδις για να το σκάψω καλύτερα. 2,5 γκολ το κιλό και κλείσαμε. 5 κόπερ. Κάτσε ρε.
Γυρνάει λίγο, σπάει ξαφνικά το ιστοϊκή του έκφραση. Τι είπες, δε γαμημένε πουτάνας, γεννάνε. Ότι αυτό δεν το πουλάμε ούτε στα ορχεία μας. Σκούτε, επειδή το ρίξεις πιο πριν, ρίξε μου ένα insight. Α, ναι, θα το ρίξω. Θα το ρίξω όλο. Εμένα, γιατί δεν με ακούει κανένας που λέω ότι είναι πολύ κακή ιδέα να πουλάνε κάτι τέτοιο. Σ' ακούω, μαζί σου είμαι. Κανείς δεν σε δίνει σημασία, να ξέρεις. Γάμισε τα, όχι θα το πάρω, θα γίνω καταραμένη για πάντα. Μήπως να έρθεις μαζί μου να κάνεις εξωσκοπιά. Σκουτ, κάτι... Αυτό εδώ πέρα τον πινιλίκι δεν του βγήκε αφόρμητα. Μπορείς να παραλάβεις άλλη μια φορά τον πινελίκι. Όχι, ευχαριστώ. Συγγνώμη, φίλε μου. Δεν, είναι μια ασθένεια που έχω από παιδί. Πάντα, δυστυχώς, με έβλαπτε. Ποιο πινελίκι, ρίξτε, θέλω να το ξανακούσω, γάμο τη ζωή. Δεν κάνει. Είμαι θείος άνθρωπος. Δεν κάνει να βγαίνουν τέτοιες ατάκες από το... Αυτό το σώμα μου. Θέλω να ψηφίσω. Θείος άνθρωπος, αλλά αυτό ακούστηκε σαν περισσότερο να το εννοούσε. Ένα γκολ και κλείσαμε. Ήταν πολύ στοχευμένο και συγκεκριμένο. Σε παρακαλώ, μην τέθεις... μην τέθεις λάθος λόγια. Είμαι άνθρωπος του Θεού. Ας τους πάρουμε να φύγουμε πριν κάνουμε. Και σαν άνθρωπος του Θεού, γιατί πουλάς αυτά τα πράγματα που είναι καταραμένα. Ούτως ή άλλως, με έναν τρόπο ή άλλο, θα τα βγάλουμε από εδώ πέρα. Ναι, όμως έτσι θα καταραστείς άτομα που δείχνει ότι πρέπει να προστατεύεις. Έτσι δεν είναι. Εφόσον σπάμε τις πέτρες και με την θεία μαγεία της Τζέινι, τις βγάζουμε από τον... από τον γαμημένο, το γαμημένο σφράγισμα. Σκολάει λίγο, συγγνώμη, από το καταραμένο μέρος. Είναι ένα γκολ το κιλό. Γκίμριξ. Μισό. Βάρω μια φάπα. Καλύτερα. Εγώ θα το πάρω το κιλό. Πέτρες, δε. Παύλο. Κάτι μου βρωμάει πολύ. Τι ξέρεις για αυτή την ιστορία. Θέλω να κάνω κάτι. Βγαίνω λίγο έτσι έξω από τη τέντα, χωρίς να πω τίποτα, απλά τι κάνω, τώρα που είναι απασχολημένοι και μιλάνε. Και θέλω να πάω λίγο προς το σωρό που έχουν μαζέψει αυτό το αλάτι. Πολύ φωτιά λέει τώρα. Ωραία, εγώ θέλω να κάνω ερώτηση μέσα, οπότε... Ναι. Εγώ τον Γκίμριξ από τα αυτή και δεν θα πάρεις μάλλον. Η ερώτηση είναι το εξής, ότι... Θα το πουλήσουμε πολύ πιο ακριβά. Όχι βέβαια. Τι ξέρεις για αυτόν τον τόπο, ξέρεις που προέρχεται όλο αυτό το dark energy. Εδώ είμαι στο bank of holding, δεν μας πειράζει. Είναι ένα κομμάτι της γης, αμαρτήματα των παλιών γενεών και θέλουμε να τα λύσουμε. Αυτή είναι η επιστολή μας, σαν unmakers. Να θέσουμε αυτό που ήταν λάθος, σωστό. Δεν έχει κάποια πηγή ή κάτι τέτοιο, είναι απλά φυσικό. Δεν έχω ιδέα. Ο Θεός μου, συγγνώμη, Θεά μου, μου δείχνει ότι ο δρόμος προς την εξηλαίωση είναι μακρύς και η αλήθεια βρίσκεται πάντα στο φως. Αυτό το σαρδάμ ήταν δικό του ή δικό σου? Δικό του. Δικό του. Γι' αυτό κάνω και τη φωνή. Insight. Ρίξε με. Ας το βάμψε το. Σαρδάμ. Ναι, ρίξε μου. Βασίλη, τι κάνεις με τις πέτρες? Βγαίνεις λίγο. Βλέπεις κόπιο κόσμο. Ναι. Έχει γίνει γενικότερα αυτό σαν powder, ξέρω εγώ. Έχει γίνει. Σαν powder. Σκόνη. Κάποιες πέτρες είναι πιο powder-like, αλλά ναι, σε τέτοιο, σε μορφή μπάζου, σε φάση το μεταφέραμε καρότσι. Okay. Κάποιοι είναι solid pieces. Το ακουμπάω λίγο με το χέρι μου, ρε, εσύ, να πάρω λίγη σκόνη στο χέρι. Ρίξε μου ένα καθαρό investigation. Πού είμαστε, εδώ είμαστε. Πάρ' το. Δωδεκάρι. Είσαι λίγο κόλλος σαν άνθρωπος. Καθώς σηκώνεις λίγο τις πέτρες και τη σκόνη, βλέπεις μια συγκεκριμένη πέτρα, σχετικά ολόκληρη. Η οποία τη διαφορετικότητα και από τις άλλες. Τη γυρνάς λίγο. Ναι. Και βλέπεις πάνω χαραγμένο ένα primordial mark.
Αυτά διαβάζονται κάπως. Έχουν κάποιο νόημα religion, αρκάνα. Ναι, γιατί... έχουν όχι νόημα religion στη γλώσσα. Είναι σαν ρούνος, rune of distraction. Α, ρούνος σε τι γλώσσα είναι, dragonic. Primordial. Primordial. Ξέρω primordial, ωραία, για πες μου. Σημαίνει distraction. Distraction, μάλιστα. Έχουν κάποια σημασία αυτοί οι ρούνοι, δηλαδή σε φάση ιστορικά, γιατί θα ήταν εκεί πέρα. Τον κάνεις λίγο, ρίξε μου ακόμα investigation. 20. Πάλι 12. Όντως, δεν μου έχει φανίσει κάτι εμένα. It's okay. Ούτε μας. Ενώ 20 έριξε, 20. Κάτσε, περίμενε λίγο μήπως άργησε ή να κάνω reload το Roll20. Κάνε λίγο ένα reload και εγώ κάνω ένα. Κάτσε, reload το Roll20 τότε. Να το φάνηκε. Τώρα έφε. Α, άργησε απλά. 12, το επεργάζεσαι λίγο, σχετικά εύκολο. Ναι. Μικρόντιση δηλαδή. Ο Ρούνος είναι φρεσκοχαραγμένος πάνω στο αρχαίο πέτρωμα. Φρεσκοχαραγμένος. Δηλαδή το έκαναν τώρα αυτό το ρούνο. Να σε ρωτήσω, είναι έφλεκτο αυτό το υλικό, θα δοκιμάσω λίγο στη σκόνη που έχω στο χέρι. Η σκόνη, την ανάβεις, παίρνει μια μικρή φλόγα, αλλά όχι πολύ μεγάλη. Φλέγεται για λίγο και μετά δεν έχει ουσιαστικά καλύπτει το οξυγόνο. Μάλιστα. Λοιπόν... Γίνω κι εγώ μαζί του και... Καστάρω λίγο... Το συνέξω την τένταση, μιλάς με τον άλλο τον τυπά. Μιλάω κι εγώ έξω. Μιλάω ακόμα. Θεωρητικά ρε μαλάκα. Κοίτα, εγώ θέλω να περάσω. Αν σταματήσει να μιλάς, θα βγει κι όλος έξω. Και δεν ξέρω κατά πόσο μου είχε πάρει χαμπάρι ότι φεύγω. Γιατί εκμεταλλεύτηκα το γεγονός ότι μιλάτε για να ξεγλιστρήσω λίγο. Α, οκ, οκ. Βλέπω από εκεί πέρα τη τέντα να κάνω νόημα σε αυτό που φυλάει σκοπιά. Ναι. Του κάνω νόημα να έρθει προς τα μένα. Βασίλη, πόσο πας perception έχεις? Εγώ 14. Το βλέπεις, Μάγνους. Και του μιλάω και του λέω τι έγινε. Θα σου κάνω νόημα να έρθεις. Α, νόμιζα ήρθες γενικώς, οκ. Okay. Όχι, από εκεί πέρα μου μακριά σου κάνω νόημα να έρθεις προς τα μένα. Okay. Παίρνω μέσα. Εγώ για να συνεχίσουμε την ίδια πραγμάτευση. Σαμόναρε μία. Εγώ είμαι... Αν πω... Δεν θα πάρεις μάρμαρο, ρε. Αν πω ένα γκολ το ένα κιλό. Σου λέει σε αυτό, λέει ότι για να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση μέσα όσο άκαμε πηγαίνει να σε βρει. Αμάν είναι huge. Ωραία, σου λέει. Είμαι ένα ξεκάθαρος, πιστεύω, να είναι. Δύο. Ένα... 2,5 gold. Δύο δεν πέφτω παραπέρα. Κίμπριξ, είσαι σίγουρος ότι θες να πάρεις κάτι τέτοιο? Αυτό το μάρμαρο. Τι θα το κάνεις ακριβώς? Αλάτι για το φαΐ. Χέλμοντ, πάρ' τον από εδώ. Αλλά μπορούμε να το πωλήσουμε πολύ πιο ακριβά. Ωραία. Πιάνω τον Κίμπριξ λοιπόν, με γκράπλ μου, έξω Κίμπριξ! Πάρ' τον και φύγε. Είμαι νάνος, γνωρίζω από πετρώματα. Ισχύει αυτό που λέω ότι μπορεί να πουλήσει το μάρμαρο πάνω από 2,5 κιλό. Επίσης, Παύλο, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω... Είναι πολλά και από το μάρμαρο. Ξέρω αν δεν έχει καμιά σχέση με τους πράγματος, έτσι. Γι' αυτό λέω, να πάρουμε. Έριξες, πόσο έριξες το ρελίτζο για τη σέρα, ρε? 16. Σαν να μην γνωρίζω απολύτως. Πώς μπορεί να... Σε ελέγξτε αλθεότητα. Καλά το καταλάβει, ναι. Καλά το καταλάβει. Ωραία, τώρα λοιπόν... Τώρα που έχεις δίπλα μου, σου λέω, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Σου λέω, αυτοί δεν είναι ακόλουθοι της Σεν Ανδρέη. Έχουν σκαλίσει έναν ρούνο στα Primordial που σημαίνει καταστροφή. Ειδοποίησε τους άλλους, κάτι πάει τελείως στραβά. Να το πω λίγο βγαίνω. Βγαίνει έξω και ο Γκίμπριξ με τον τέτοιον, με τον Χέλμοντ. Λοιπόν. Όχι, όχι, ο Γκίμπριξ διαπραγματεύεται για να αγοράσει μάρμαρο. Okay. Ναι. Εγώ βγήκα λοιπόν μόνος μου έξω να πάρω αέρα. Εγώ σαν λοιπόν άνος, γνωρίζω γυρνάμε, πάνω κάτω ποια είναι η τιμή του. Προς τα σένα που βγήκες έξω. Ωραία, ένας. Να διώσουμε το αρπί τον Γκίμπριξ για να πάρει το μάρμαρο. Κάτσε, θέλω κι εγώ να κάνω κάτι, θέλω να τσεκάρω το χώρο μέσα για μαγεία, πρώτον με Eldritch Sight και δεύτερον... Perception.
Investigation. Mm. Ρίξε μου ένα perception. Στο Eldritch site actually δεν βλέπεις κάτι μαγεμένο. Sorry, ψέματα. Βλέπεις κάτι μαγεμένο πάνω στον τυπά. Πάνω στον τυπά. Mm-hmm. Μπορώ να καταλάβω τι είναι. Ναι, είναι τέτοιο το αχλίδι του. Το οποίο τι βγάζει. Abjuration μαγεία. Abjuration είναι, εξήγησε μου λίγο. Προστατευτική μαγεία. Προστατευτική μαγεία. Ωραία. Είναι ο perception. Καθώς κοιτάς και του μιλάς λίγο εσύ τώρα που έχει κανακόψει και όλους κάνει ακόμα τις δίλιες, κοιτάς λίγο τα έγγραφα από το τραπέζι. Βλέπεις να γράφουνε στα Celestial, σε πιο κωδικοποιημένη μορφή, για ένα τέτοιο, για ένα holy, ουσιαστικά γράφει είναι ότι μια αποστολή που έχει αφιερωθεί στο τέτοιο, στο holy order των Lightbringers, να πάνε μέσα στο τέτοιο, στο Darkwood και να σκοτώσουν undeads. Okay. Και απλά είναι από κάτω από γραμμένο με το όνομα Αλεξάνδρος. Το όνομα αυτό είναι δηλαδή. Ναι. Σαν υπογραφή με το όνομα του εκεί πέρα. Mm-hmm. Άρα είναι διαταγή. Συγκεκριμένα λέει στο όνομα των Lightbringers. Μεγάλη Inquisitor Κύριον. Σου ζητούμε έσπλαχνα να πας και στο όνομα του Πέλοιρ και της Έραν Ρέι στα Dark Lands και να κάνεις eliminate το undead, τέτοιο undead menace. Πού τα διαβάζει αυτά, συγγνώμη, να έφυγε. Στα Celestial. Εννοώ πού. Τελεία. Πού το είδε αυτό που το διάβαζε. Από κάτω, πάνω στο γραφείο. Στο γραφείο. Παύλο. Μισό λεπτό να τελειώσει την περιγραφή, μπήρει. Και λέει, τελεία, τελεία εκεί. Parchment. Και μετά έχει μια κυρυπογραφή που λέει Αλεξάνδρος. Ναι. Ωραία. Θέλω ένα religion για να δω αν υπάρχει κάποιος primordial θεός καταστροφής. Μπρίξ' το. Δεκάρι. Δεν έχεις ιδέα. Okay. Για να ρίξω ωραία. Για το ίδιο. Περίμενε ρε μπρο, εσύ με τι ερέθισμα. Ισχύει, μέσα είμαι. Μετά από λίγη ώρα βλέπετε και την κόμμενα να ανεβαίνει το dig site. Περίμενε. Και... όπως γίνεται με αυτά ρε εσύ. Α, οκ. Okay. Τι βλέπετε να μπαίνει, να σας βλέπει λίγο, να κουνάει λίγο το μαλλί και να γνέφει λίγο το κεφάλι σε μορφή χαιρετισμού και να μπαίνει μέσα. Τώρα θα μπούμε μέσα από και ώρα, κυρία. Σου κάνω νόημα, Χέλμοντ, να έρθεις προς τα μας. Αχ, οκ, πάω προς τα εκεί τότε. Μπαίνει μέσα και λέει, λέω αυτό από την κυρία και πάμε σε εσάς, λέει, Αλεξάνδρος, μία ακόμα με τις φύγες δεν είναι μαζί μας πια. Λοιπόν... οι αλυσίδες μία-μία αρχίζουν να σπάνε, το νιώθω. Τι υπονοεί οι φίλοι μας. Βλέπεις να πάει να μιλάει και να τον κόβει τύπησα. Οι αλυσίδες που κρατάνε τις σκοτεινές ενέργειες στο μέρος φυσικά. Βλέπεις και αυτή έχει κοτσαρισμένο ένα σύμβολο της Έρανερ είναι κρέμεται από το λαιμό. Εξήγησέ μου, πώς ακριβώς θα σπάσει αυτές τις αλυσίδες και τι... με την καταστροφή αυτή του αρχαίου ναού, μία-μία σπάνε οι αλυσίδες που κρατάνε το σκοτάδι σε αυτή τη γη. Ένας-ένας. Τα ιδαβλή ανοίγουν και το σκοτάδι θα υπάρχει πια ανάμεσά μας. Μετά το ναό τι ακολουθεί. Who knows. Πάμε λίγο σε εσάς. Ωραία. Τώρα που έχεις εδώ πέρα κοντά και σου λέω αυτό που ανακάλυψα. Λέω κάτω έχει μια πέτρα κρυμμένη, η οποία έχει το σύμβολο της καταστροφής στην γλώσσα των Primordials. Ένα είναι σίγουρο. Και είναι φρέσκο. Ένα είναι σίγουρο. Το έγραψε κάποιος από αυτούς εδώ πέρα τριγύρω και οι Primordials δεν σχετίζονται καθόλου με την Σέραν Ρέι. Πιστεύω ότι κάτι πάει πολύ στράβα εδώ πέρα. Δεν είναι
αυτή εδώ πέρα δεν είναι αυτή που υποκρίνονται ότι είναι και το αλάτι έχει μια πολύ... ένα πολύ σκοτεινό σκοπό. Ακολουθά τον ηρμό σου, αλλά όταν καταστρέφεις κάτι δεν χρησιμοποιείς distraction. Σου λέω ότι για να είναι ρούνο στα primordial, κάπως θα σχετίζεται με τους primordial θεούς. Οι primordial θα ήταν σχετικά με αυτούς που είχαμε πει για, για τους beastmen, ότι πιστεύω σε αυτούς. Δεν ακούστηκες. Princess of the Abyss, έβαλα mute, γιατί ρούφαγα λίγο. Princess of the Abyss, οκ, άρα καμίσεις. Κοίτα. Πόσους είδες κατάλληλους να πολεμήσουν εκτός από τον τυπά και την ιέρια? Πόσους είδαμε κατάλληλους να πολεμήσουν στον τυπά και την ιέρια? Και ένα παιχνίδι. Βλέπετε ρε εσείς, οι workers που κάνετε μια γρήγορη μάτσα, οι workers είναι οπλισμένοι, όχι όμως με τέτοιο, με κάνα τρελό equipment. Κάποιοι έχουν κάποια δυνατή. Φαίνονται δυνατοί, φαίνονται αδύναμοι. Δηλαδή είναι με τσάπη. Κάποιοι είναι με τσάπη. Από το χωριό, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ντυμένο με ρούχα κανονικά. Και έχουν μια ξύνα. Κάποιοι από αυτούς βρούνται λίγο πιο γεροδεμένους, με leather armor και daggers, κάποιος κάποια scimitar. Λίγο πιο έτοιμος για combat. Σε ρωτάω, άμα μπούμε στη σκηνή και επιτεθούμε στην ιέρια και στον τυπά, οι υπόλοιποι λες να ακολουθήσουν, εσύ τους ξέρεις καλύτερα, Helmond, ή θα υπάρξει χάος? Κοίτα. Άμα επιτεθώ σε κάτι θα ακολουθήσει σίγουρα ο Γκίμριξ. Ο Τζιν είναι λίγο θέλει να γνωρίζει πολλά πράγματα, οπότε θα προσπαθήσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μπορεί να το πιάσουμε αδιάβαστο. Γνώμη μου, να μπούμε μέσα με instinct, θα κλείσω εγώ την πόρτα. Βασικά όχι, θα κλείσει εσύ την πόρτα, να μην μπορείς. Δεν έχει πρόβλημα, είναι τέντα ανοιχτή. Αυτό εδώ, θα κλείσει κάποιος την είσοδο, αν περάσει κανείς. Όχι, θα την κλείσει. Να εμποδίσει την είσοδο και θα ζητήσουμε εξηγήσεις. Εκτός άμα το αγνοήσουμε όλο αυτό, τους πάμε μέσα, τους πούμε παιδιά, είδα ένα κοράκι, πάμε να φύγουμε. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγουμε και να το, για να το ξετυλίξουμε αυτό. Ωραία. Ας να μπω εγώ να πάω δίπλα στον τυπά. Δώσ' μου δηλαδή ένα προβάθισμα ένα λεπτό, όχι ένα λεπτό, 10 δεύτερα για να μπορέσω να πάω δίπλα του. Μπες μέσα και ζήτα εξηγήσεις. Και άμα γίνει κάτι, θα το έχουμε ήδη περικυκλωμένο. Καλώς. Καλώς. Πάμε μέσα λίγο. Μάγνους, συμφωνείς με αυτό? Εγώ δεν γνωρίζω τι γίνεται εκεί πέρα. Μπορώ να συνεχίσω την δουλειά? Ναι, εσύ προσπαθείς να... Εγώ σαν νάνος. Εγώ προσπαθεί να βγάλει λεφτά, ρε φίλε. Εγώ σαν νάνος. Ξέρω την καθαρή αξία αυτού του δετιού. Το μάρμαρο, μοσχοπουλιέται. Καμιά 50 αντί το κιλό. Ωραία. Κλείνει τον deal από τη μεριά μου. Του λέω. Δεν πάμε να κάνουμε το 2,5, τι να κάνω. Στην πόρτα κάνω material life στον bow. Και παίρνω 2 κιλά. Thank you. Είναι λίγα. Μου λέει πόσο κιλά θέλεις. Πόσα μπορεί να μπει στο bulk of holding? Άπειρο. Άπειρο. Όχι άπειρο ακριβώς. Θα σου πω, για να μην έχετε και άλλο θέμα, 10 κιλά θα ήταν πολύ κομπλέ. Ναι. Οπότε 25 gold. Yep. Ρε φίλε, φυσάει ο αέρας σε στιγμή που νομίζω ότι όντως είμαι στο Darkwood. Ναι, ναι. Εγώ είμαι μέσα. Στην πόρτα. Είναι κλειστή, έχω ανοιχτή την μπαλκόνια, βγήκε από τον καπνό. Έχει ψιλοαράξει στη γωνία και σας βλέπει. Εγώ θα τα παίρνω τα 10 κιλά. Εγώ κάνω αυτό που είπα, μπαίνω μέσα σιγά σιγά, πάω δίπλα προς τον τυπά. Σκουτ. Εγώ απλά κοιτάω τον Γκίμπριγκς, δεν λέω κάτι, τον έχω πολλές φορές αγοράσει, απλά κοιτάω να αγοράζει. Εγώ κοιτάω το Helmut. Προλαβαίνω να κάνω τον deal. Να αφήνεις τα 25 τζι και σου λέει 10 κιλά, πάρα τα απ' έξω. Οκ. Τα παίρνω από αυτά τα κιλά. Θα με βοηθήσω κάποιους εργάτες. Κάτσε μία. Μία τσο. Σκουτ, σκουτ. Σκουτ έχει μιούτ. Σκουτ πέθανε, κυρίες και κύριοι. Νο! Εγώ είπα να τα γράψω στο inventory μου. Γράψτε.
Στο Σκουτ. Είχα Village Drama, πες μου. Πάλι! Είναι everyday life, Βασίλειο, δεν καταλαβαίνω. Παύλα, δεν καταλαβαίνω. Καλώς, σε σαμονάρω λίγο μες την τέντα. Πες μου. Έχω πάει δίπλα στο τυπά, είπαμε. Μπορείς να τα κουνήσεις. Όχι, δεν μπορείς. Και ο σκύλος. Ναι, μπορώ. Η τέντα, είναι εδώ. Παραστή σου και μισή μύτη. Τι? Να μην έχουμε... Στηθείτε και λίγο γενικότερα. Βλέπω το χέλμο να μπαίνει μέσα. Τον... Οι άλλοι δύο τι κάνετε? Περιμένω, αφού έχω μπει εγώ μέσα και περνάω την ιέρα, νομίζω είπαμε να μπουν και αυτοί μέσα. Εγώ... Και θέλω να κάνω ένα νόημα στον Χάρισον να πάει προς τον τέτοιο να... Φανά, να πάει προς την πλευρά του Τζιν. Κοίτα, αυτό που μου συμφωνήσει είναι εμείς να μπούμε και να κάτσουμε κατέρωθεν της πόρτας. Ο Τζιν που είναι... Τραβάτε και όπλα! Πρέπει να συνηθίσω. Όχι, όχι, εγώ το έχω στην πλάτη μου στο κοντά. Αλλά γενικότερα με πατάω με αυτό, οπότε... Και στην πλάτη. Εγώ κοιτάω τον χέρι. Εγώ το χέρι για να περπατάω κιόλας αυτό. Οκ. Κοιτάω το χέρι μου, κοιτάω και τους άλλους και θέλω να καταλάβω τι κάνουμε γύρω από τον φίλο μας. Ο Τζιν ποιος διάλογος είναι, εξήγησε. Ακριβώς αυτή από αυτός με την κουκούλα, ρε. Ο μαύρος, ο Darth Vader. Ο Darth Vader. Φέρνω και το σκύλο μου μαζί. Γουφ, γουφ. Ωραία. Αστέριον. Ναι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Γνέφω. Τακ! Χτυπάμε initiatives. Τι? Χτυπάτε initiatives. Θέλω να περίμενε. Περίμενε, πρώτα είπαμε θα ζητήσουμε εξηγήσεις. Α, ωραία. Είπαμε πρώτα εξηγήσεις και μετά τα initiatives, αλλά μάλλον εκεί θα πάμε. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Μην το ρίξει ακόμα να κλικάρεις μετά να σε βάλω στο initiative απευθείας, δεν μπορώ. Δεν πέρα, έφερε 6. Ακύρωσε το. Έβαλε τον εαυτό μου απευθείας. Α, καλώς. Ωραία. Ξέρω τα dirty tricks του ρόλου, πώς αυτό. Κομπλέ. Και. Κονοσέρ. Απλά για να υπάρχει. Ναι, ναι. Δεν το κλικάρες. Εγώ το κλίκαρα. Το token σου. Το token. Α, κάτσε, κλίκαρα στο token. Ωραία, α, το βάλουμε. Κλικάρεις το token, πατάς initiative και στο βάζεις αυτόματο στο turn order. Έλα το 3-14, πάμε λίγο. Δεν ξέρω. Θα στρέψουμε ξύλο, σίγουρα. Ωραία. Και... Μπορεί να χρησιμοποιηθούν, who knows, έτσι. Απλά ωραία, ωραία. Πρώτα, τι γίνεται, πείτε μου λίγο, περιγράψτε λίγο τι κάνετε. Ο Αστέριον, ό,τι πει. Και τώρα έχω εμφανεί το άξα χέρια μου. Εσύ μου πεις ότι θα περιμένεις, πεις ότι θα μιλήσεις πρώτα, οπότε περιμένω να μιλήσεις. Έχεις το άξι στα χέρια σου. Σου είπα εσένα να μιλήσεις, όχι εμένα. Εγώ το έχω γενικότερα έτσι και να στερεώνουμε. Α, οκ, οκ, sorry. Εσύ θα μιλήσεις, όχι εγώ. Κάτσε, εγώ που έχω βγάλει 20. Γιατί είναι κάτω-κάτω. Θα μπουν μετά στο turn order. Λοιπόν... Αυτή, πώς το λένε, είναι η τύπισσα εδώ πέρα. Ο τύπος είναι εδώ. Λοιπόν, αφού είναι η τύπισσα πιο κοντά, την κοιτάω κατάματα και με τέρμα σοβαρό ύφος της λέω. Σταματήστε να υποκρίνεστε ότι είστε ακόλουθοι της Έντανδρεϊ. Πείτε την αλήθεια, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Σε σηκώνει λίγο, Φρίδη. Λέει. Οκ. Okay. Και γυρνάει και σου λέει στα primordial. Ναι. Chains unbroken for the end of time. Blood for Tharzindum. Θέλω να μου ρίξω. Και βλέπετε να σηκώνει τα χέρια και να βλέπει ενέργεια να κάνει κοελές από τα δάχτυλά της. Θέλω τώρα όλοι να μου ρίξει το ίνισα, που το έχετε ρίξει ήδη. Πω, τι σκατάει είναι αυτά, ρε. Βγάζω το σπάθιο.
Η τύπησα που είναι εδώ. Ναι, και στη γωνία. Το action του speech το κάνουμε όταν είναι ο γύρος μας ή γενικότερα. Πέντε λέξεις. Στο γύρο σας. Άρα να ρίξω και την ίσα τύπη σου. Πάλι καλά και στην αρχή να φύγει. Ωραία, βάζω και τα τέτοια. Νάγκες, δεν ξέρουμε τι κάνουν αυτοί, πρέπει να πάρουμε την πληροφορία. Είδες απλά μια τύψη να φτιάξει Arcane Magic και να είμαστε σε φάση όλοι combat. Και να σου λέει «Αι, αι, ακαθούλου φακτάν, αι, αι, ακαθούλου φακτάν». Βλέπεις Magic, βλέπεις ότι δεν είναι με καλές διαθέσεις. Φοκτ όλους τα. Παιδιά, μικρή παύση, μαλακή δικιά μου. Τελείωσε, το κλείνω, πεθαίνω. Ακύρω, δεν είναι αυτό. Ότι πας στον πλάτη δεν είχε Greatsword, είχε Glaive. Το βλέπω. Ωραία. Τι διαφορά έχει. 10 feet reach και, λιγότερο, και σχετικά λιγότερο damage. Α, σαν το... πώς λεγότανε. Κάτσε, είναι σαν το... το προ, πού θα πάει. Σαν το Halberd. Πάνω, ακριβώς το ίδιο όπλο όμως. Εδώ. Απλά το σκύλο είναι διαφορετικό. Ναι, έχω και ένα τέτοιο. Στην πλάτη. Στην τσάντα, δεν ξέρω πώς φοράει. Έχω πάντα, λέει. Έχω ένα τέτοιο, ένα great, ένα σακώμα. Γενικότερα έχω πολλά όπλα πάνω μου. Μερακλής. Μπορώ να πλύσω δύο άτομα to the bone. Καύλα. Τέλεια. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, να αλλάξουμε και λίγο τη μουσικούλα μας. Ναι. Και και βλέπετε, η άλλη να λέει κάτι σε μια άγνωστη βαριά γλώσσα. Στα όπλα! Και ότι πάμε να το ακούει αυτό, να τραβάει Halberd. Ωραία, έχω το έτοιμο. Okay. Παίζω πρωτός. Αναγνωρίζω το όνομα. Ή τέλειος άγνωστο. Ρίξε μου τώρα μια ακόμα φορά απευθεία στα reaction τζάμπα, τέτοιο. Ναι, εγώ... γιατί καταλαβαίνω αυτά που λέει εφόσον ξέρω τη γλώσσα, οπότε κάτι θα ρίξω. Δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Τι μου λες, γυναίκα. Και παίζεις πρώτο γκίμριξ, βλέπεις τον τυπά τραβάει. Free action. Λέω στους rage χαρακτήρες, πρώτα την μάγο. Yes. Στους rage χαρακτήρες, πρώτα την μάγο. Και πηγαίνω. Δεν πάρουμε τέρμα ποτέ. Πρώτα στο καλά, τρώγε αυτό. Και πηγαίνω εγώ στο τέτοιο. Σε αυτόν εδώ. Και κάνω δύο attacks. Ωραία. Είναι και flanked, οπότε έχει advantage. Ναι. Ήξερε που πήγε ο Χέλμοντ. Ήξερε ότι πήγε αριστερά. Μπήκε στο attack range. Attack από αυτή τη στιγμή. Κάνω δύο attacks. Επίσης μπορώ. Έχω και ένα πιο. Τάξιον ή το έχω κάψει πολύ μικρό. Ωραία, το έχω κάψει πριν μέρες. Ναι, το έχεις ξανά μια αναλόγια ρέστρε. Αλλά short rest το έχεις αυτό το ability. Α, short, καλύτερα. Οπότε, είναι συναλλικά το 4 attack, έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι. 1, 2, 3, 4. Πόσα από αυτά περνάνε? Κανένα. Ούτε το 16αρί. Τίποτα. Πλεϊτάς. Οχ. Πλέιτ! Και με Ring of Protection! Πας του ορμάς απευθείας. Για... βασικά ρίξε άλλα 4 ρε μαλάκα. Ναι ρε, advantage έχεις αφού. Έκανε action surge. Ναι. Ωραία, ρίξε άλλα 4. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα attacks. Ναι, ναι. Ναι, τα δύο πρώτα attacks. Άλλα 4, ε. Κάνε και τα άλλα 2. Ναι, ναι, ναι. Φέρε... 2. Όχι. 3. 4. Καλά. Το 18 παίζει μου ότι περνάει. Και το 1 έχω θέμα. Δεν περνά. Δεν έχεις ρε. Advantage. Το δεύτερο τι είναι. Yeah. Advantage. Ούτε το 18 περνάει. 2. Ούτε το 2, 4, 6, 8. Καλά είναι. Τάριξε. Ορμάς εσύ το βλέπεις ότι πάει από... αποκρούει τα πάντα. Με το Polearm. Ούτε το 18 περνάει. Battle Master.
Στο βλέπεις να κάνει ένα φλέρι από dodges με τα polar και να αποκρύει τις επιθέσεις σας. Πάτ. Κάνεις κάτι με τον bonus action σου. Σηκώνω την ασπίδα, βασικά όχι. Ανοίγω ρούνο. Το shield, ναι, στο shield. Που είναι το είναι cloud. Ωραία, ανοίγεις τον cloud το ρούνο, βλέπετε μαγεία και σαν συννεφάκια να περιλυκλύουν το Gimlix καθώς βαράει το flare από attacks. Και να είναι έτοιμος για μάχη. Επόμενος είναι ο τέτοιος. Ο Αλεξάνδρος. Εμένα δεν με έχετε βάλει στο order, έτσι. Όχι, ισχύει. Ισχύει, πόσο έχεις. Ρίξε. Κάτω από τον τέτοιο έχω 8,12. 8, κάτσε να σε βάλω. Κάτω από τον Μάγνους. Τζι, θα παίξει για μια φορά πρώτο. Εγώ ποτέ, ρε. Μια φορά με τον πτέρα είχαμε μετά. Θα φάω μόνο και θα φύγω, γεια σας. Υπάρχει λόγος που οπότε μπορούσα με τον τυπά. Μπορείς να μην μπαγκάρεις, παρακαλώ, πολύ καλό μου πρόγραμμα. Μπορώ να πω στρατηγική για να τους ρίξουμε. Ή... τέτοιο. Είπες την μάγο πρώτα. Το κατάλαβαν οι υπόλοιποι. Ο λόγος που κλείσαμε εσύ και εγώ τον άλλον. Ωραία. Θέλω να δω τώρα κάτι. Όχι, σας ζαφτάνε για πλάκα. Θέλω. Σκουταριανό. Γκίμριξ. Χέλμοντ. Κάντα και μπριζεράκα. Όλοι ένα wisdom saving throw. Λοιπόν. Ο record. Πέρε μου. Μέτριο, χάλι και χάλι. Είχαμε. Λοιπόν, Γκίμριξ το φέρνεις, Χάρισον το φέρνεις, Κάντα το φέρνεις, Χέλμον και Μπριζεράκα. Βλέπετε το τυπά καθώς αρχίζετε αυτά τα μάτια του να γίνονται έντονα. Θα γίνονται έντονα μαύρα. Το περιδέριο, το χόλι σπάει αλυσίδα και πέφτει κάτω και βγάζει μια μαύρη μπούμπλα τριγύρω του. Stand. Όχι. Α. Όχι τόσο τούτο. Α, χειρότερο. Μπριζεράκα και Χέλεμοντ, είσαστε frightened. Πανικ. Μπορούμε να πολεμήσουμε. Πανικ. Σας τα βάζω κιόλας. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε. Δεν μπορείτε να τον πλησιάσετε κατά βούληση. Ναι, βασικά, αλλά μπορούμε. Έχει, βασικά, για να δω λίγο αν έχει, το unique, έχει κάτι unique του Dreadful. Disadvantage στα attack πάνω του και το disadvantage στα attack πάνω του. Να, αυτό το frightened, δεν έχει κανένα unique. Άρα, περίμενε, έτσι όπως είμαστε flagged. Κανονικό hit με reckless advantage. Τώρα επειδή είστε flank θα πάρεις advantage. Επειδή τον φοβάσεις θα πάρεις advantage, άρα θα κυρωθεί. Δεν έχει νόημα να ρίξεις reckless. Με αυτό λέω, είμαστε ήδη flag. Οπότε με το reckless... Δεν στα κάνουνε. Α, δεν στα κάνουν το bomb. Δεν παίζουμε μας λέμε, ώστε πρέπει να κάνουμε εξισώσεις με τα advantage και τα disadvantages. Okay, δεν στα κάνουν τα instances. Πάμε μεταξύ, θεοσπινά. Yes. Λούστηκε το order. Πίνα. Ορίστε. Ναι. 14 έχει κύπησα. Άρα παίζει πιο νωρίς από σένα. Α, 11 έχει κύπησα. 11,14. 14 είναι το actual ability. Άρα παίζει πιο νωρίς. Βάζεις και το τέλεια. Δεν πειράζει. Ωραία. Και ότι πας, έχει κάτι να κάνει σαν bonus. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν φάγει κανείς damage. Α, κάτσε, αυτός δεν έχει... Αυτό είναι το attack του, απλά έσπασε το chain, πέταξε κάτω, insane, εντάξει. Πέταξε, έσπασε το chain, πέταξε το... την αύρα. Okay. Και βάρασε. Και... πες, τύπησα. Τύπησα. Η κάμερα κολλάει. Βλέπετε να κλείνει μαζί τα χέρια. Και θέλω... Καστάρι spell. Counter spell. Counter spell. Ένας από τους δύο, διαλέξτε. Ποιος είναι πρώτος στο initiative? Εγώ. Άρα εσύ. Παίρνω το πρώτο saying. Okay. Δεν είναι το πρώτο counter spell. Counter spell! Βλέπεις, καθώς πάει ένα καστάρι, η μαγεία φυσλάρει. Ωραία. Να σου περιγράψω. Ουσιαστικά φορτώνω ένα περίεργο βέλος πάνω στο bow και βγαίνει από το αστέρι για να της κάνει disrupt το spell την ώρα που πετάει στον αέρα. Ουφ. Α, ah, yes! Αλέξιος.
Κάτι καλύτερη τη μάχη του δεύτερου ήδη. Ναι. Και βλέπεις, λέει, εσύ είστε ένα αχτό αγόρι. Και βγάζει από το ζωνάρι το whip. Πήραμε! Πήραμε! Πάει εδώ πέρα και σε κοπανάει. Ατάκ με το whip. Και cast και ατάκ. Ουφ. Το spiritual weapon πήγε να πετάξει. Πόσο εσύ έχεις μπιμπό? 14. Η κάμερά μου. Ακριβώς. Τέλεια, βάραμε τον whip, βάραμε. Ωπα, λάκα! Καλώς. Το πήγα μία 900 ντάμος με το whip. Όχι ρε, το γάμισες και πέθανε. Άκπα, κάσε μία, να το τσεκάρω κι άλλη μία. Πάτε να το γάμισε έτσι για το γαμό του. D4 ζάρια έχει, μην ακούσω καμιά 32 ντάμα. Ναι ρε, μπρο. Δεν έχει poison curse και έτσι φύγει πάνω το βέλος. Το βέλος του whip. Ξεβαράει με το whip 13 damage. Ω, το κολαράκι έτσουξε. 6 piercing, 8 necrotic. Sorry, 7 necrotic. Νεκρωτικό το μασκουλιώτης, δεν μ' αρέσουν αυτά. Και βλέπεις ότι να βγαίνει μια κακιά αύρα και να σκοπανάει στο κολαράκι. Τσούζι. Θέλω να μου πείξει μου και ένα Constitution Saving Throw. Α, δεν θα πάρουμε ποτέ τα hit points, κατάλαβα. Είχαμε. Άντε άνοιξε character sheet, σε εξορκίζω. Σε εξορκίζω, όχι! Ας το κάτω, ας το κάτω! Όχι, είσαι μου γυναίκα! Δεν θα με στείλει στο Oblivion! Τι στο μπούτσο, γιατί... Χ, άνοιγμα, γιατί μου βγάζεις τα μπέλα και δεν το ανοίγει. Τι παθαίνει το Roll20. Μέα, γιατί κόλλα η κάμερα σαν ανοίγμα. Και εμένα μου το έκανε, απλά πάτα το 5-6 φορές. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα. Con save, 14. Το φέρνεις just, βλέπεις εκεί πέρα που ήταν το whip, πήγαινε σου ανοίξει μια κακιά πληγή, αλλά τα αστέρια από το τόξο μεταφέρονται απευθείας εκεί πέρα που άνοιξε η πληγή και την κλείνουνε μόνοι τους. Α, ωραία. Ο Primordial Θεός μου είναι δυνατότερος, τσούλα. Αυτά μ' αρέσουν, bro. Ναι. Κλαίω. Είναι γούλα απλά για να μην... Παίζει ο κύριος Χελμόντιος του κάτω δεδροποτά μου. Άγιε. Ναι, γενικότερα δεν τρως πάνω από αυτά. Ρέιτζον. And let me smash this little dude in the ground. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ένα, δύο. Το 19. Το δεύτερο χτυπάει. Α, τελειά, το βρήκαμε. Ωραία, ρίχνω damage. Οπότε θέλουμε 19 και κάνουμε για να χτυπήσουμε. Radiant damage. Ένα D6. Συν 2. Από Radiant damage. Τρώει 19 damage. Του το κατεβάζει εκεί πέρα. Τσούζει ο προκτός του. Το κατεβάζει εκεί πέρα. Μπορείς έχει... Ο τυπάς κάνει full focus, έχει ανοίξει μαύρες αύρες κτλ. Τον κοπανάς και δεν τα επιθυμεί αυτά. Του πατάς μια δυνατή και κουτσένει λίγο και είναι στη φάση. Και σε κοιτάει με menacing intent. I'm your opponent now, bitch! Επόμενος. Εγώ είμαι. Εστί. Ωραία. Bonus action. Ναι. Hex Blitz Cares. Πάνω της. Στην τύπησα, ναι. Ωραία. Και της λέω... Τώρα που βλέπεις και αυτήν λίγο... Sorry λίγο, πρέπει να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα που τη βλέπεις καλύτερα... Κάτω από... Φοράει studded leather. Ναι. Και γενικότερα φαίνεται dexterous χαρακτήρα. Πιο πολύ από τη strength oriented. Μάλιστα. Με τον τρόπο και σε κοπάνεις και με το μαστιγιό της. Κέτσουξε. Κέτσουξε. Ωραία. Δεν γαμιέται, κόβω. Κόψε. Λοιπόν, λέω, θα δούμε ποιος Primordial είναι δυνατότερος και βαράω. Σε ποια γλώσσα. Κρίτ! Ναι! Ό,τι έξι είχαμε ρε, όφρικλ θα φύγει. Θα τη βαρέσει, θα φύγει το κεφάλι ρε με το βέλο. Ωραία, πούστη τώρα βλέπουμε damage. Ήταν κανονικό βέλο σου ή και magical. Magical. Ωραία, πούστη κανονικά. Βάζω electric.
Immunity σε Electric, ξέρω το άμα σου λέει τώρα. 19... Όχι, ρε ηρεμήστε. Δεν βγει το final boss campaign. Πάρε 32, Ζάρε, πάρε 32 damage. Τη βαράς, μαλάκα, τραβάς βέλος. Τη βαράς απευθείας εκεί πέρα που είναι η καρδιά στο τέτοιο, στο βίζο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Κόβει λίγο από το impact και τη βλέπεις, περπατάει με το ζόρι. Ωραία. Έζησε! Έχει και δεύτερο attack. Με το ζόρι. Σε φάση είναι barely alive. Είναι barely alive. Ωραία, δεύτερο attack δεν κόβω τότε. Γιατί? Και δεν βάζω βέλος. 21. Χτυπάς. Ωραίο. Όχι, attack ήταν αυτό. Δεν ρίχνει τον damage. Sorry, δικό μου λάθος. Δεύτερο attack 15 damage. Βλέπετε τον τυπάρα, βαράει. Βγάζει το τόξο βέλος, γκλακ μπαπ. Κάρτια, γκλακ μπαπ κεφάλι. Έφυγε. Χιλάρο... Warlock level plus charisma. Φουλή τσίτσουνα. 5 και 4, 9, όχι ρε, έφαγα 13 damage στο μαστίγιο της. Ναι. Άνιστα. Χιλάρο 9. Και πάμε. Γιατί είσαι Warlock και εσύ είπαμε τοξότης, δεν είσαι. Ναι. Γιατί έχει ειδικά invocations για να πας να παίξεις full bow. Okay. Είναι λίγο περίεργο πλήρω. Πόπο... Κύριε Μάγνους παίζεται. Εδώ που είμαι, βλέπω το στόχο. Τον τυπά εδώ. Ποιο να, ναι. Ωραία. Βασικά κουνήσου και λίγο γιατί θα πάρει cover, αλλά και είναι 70 άτομα στη μέση. Ναι. Θα πρότεινα προς αυτή τη μεριά. Ωραία, τώρα έχει πιο full view. Και φρόντισε μη ρίξεις ένα. Ωραία. Παίρνει το mark. Του το βάζω. Τρία, really. Για ρίξε και εμένα. Πετάς τόξο, τυπάς σηκώνει χαλπέρτη, γκλακ, ο κρούι. Άλλο ένα, δύο τάκα έχει. Περίμενε, αφού βρήκε στόχο, αλλά το απέκρουσε, δεν μπορεί να ρίξω ένα D6 ακόμα. Όχι. Εμείς. Δεν πάει έτσι. How the spell works, bro. Περίμενε. Άλλο ένα τάκα έχει νομίζω ή όχι. Έχει. Ναι. Do it. Ποιος είναι μετά από μένα. Ρίξε άλλο ένα τάκ. Τι ρε, έχεις άλλο ακόμα τάκ ρολ. Δεν σας άκουσα καθόλου πραγματικά. Έχεις ακόμα τάκ ρολ. Ναι, ρίχτω άλλο ένα. Δύο φορές βάλω στο level 5. Ρίξε. Όχι, μαλάκα, βαράς και εσύ να βάλει από τόξο ότι πας εικόνη Χάλμπρικ τα αποκρούει πολύ περίτεχνα. Τι στα πότσα! Next, Μπριζαράκα. Λοιπόν, εξηγήστε μου λίγο κάτι γιατί έχω μπερδευτεί. Πόσα άτομα μένουν ακόμα? Μόνο ότι πας. Αυτός για την ώρα. Μόνο ότι πας, την άλλη τη δίκασα. Την άλλη δικάστη τη μαλάκα μου την Unity. Την άλλη Καστάρο Hold Person στο τυπά. Ω, κάτσε! Περίμενε! Θα τσιλεί καλά να το χτυπήσουμε μετά, άρα! Ξεκάθαρα! Μόνο το κρίτικα θα τρώει! Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Το καστάρεις, βλέπεις την πράσινη σου μαγεία να τον αλυσοδένει στο πάτωμα και αυτή ξανά η μαύρη άβρα καθώς να σφίγγει τα μάτια σφλέδες να πετάγονται από την μπούρη του και τη σπάει. Well, fuck. Well, έχεις ένα ακόμα bonus action. Ναι. Δώσε μου λίγο σε λεπτό. Inspiration πέτασε κάποιον.
Θα κάνω Inspire. Ποιος είναι μετά από μένα? Εγώ. Ο Χάρισον. Α, όχι, ο Χάρισον, ναι. Στο Χάρισον. Τέλειο. Ωραία. Παίζει ο Τζον Χαρισονίδης. Ήρθε η ώρα να κάνω τα... Εδώ, τον βλέπω. Μπαμ, μπαμ, θα βαρέσουμε το πιστολάκι μου. Μπαμ. Θα βάλω και το D4. Ένα, 12 δεν νομίζω να πιάνει. Ποιο D4? Τι 8 είναι, μπρο. Το Inspiration. Μπράβο, 8. 16. Όχι. Τραβάς trigger πυροβολάς, μπονκ, στη μανοπλία. Κρίμα. Το Steel Defender παίζει ακριβώς μετά από μένα. Το έχω υπολογίσει, είναι ακριβώς 40 φύτια εδώ πέρα. Και... Force Empowered Rent για attack. Bonk. Μπορείς σαν bonus action να κάνει attack. Αυτό το πράγμα παίζει κανονικά, σαν κρίτσο. Μετά το γύρο μου πέρα. Τα creatures δεν μπορούν να κάνουν attack, μπορούν να πάρουν μόνο 3 actions. Ναι, αυτό. Help, dash και dodge. Ωραία, λοιπόν, θα ντασάρω. Αυτό κάνει, ρε μαλάκα. Ούτε μου βάξουν, έχω πότε έτσι. Όχι, απλά κάνε help σε κάποιον άλλο να βαρέσει με μεγαλύτερη ευκολία. Ωραία. Help πρέπει να είναι δίπλα για να κάνει. Αυτό. Οκ. Ναι, πάω. Οκ, πας εκεί. Advantage με στακάρι, οπότε. Sure. Advantage, το advantage το ίδιο. Δεν πειράζει, εκεί στέκεται για ένα λόγο. Το Frighten πόσους γύρους μένει. Βασικά, όχι, τα αφήσω εδώ πέρα γιατί το φάγαμε. Το συγκεκριμένο. Δεν έχει ιδέα. Α, no. Άρα δεν μπορώ ξαφνικά να το χτυπήσω και να μην το έχω αυτό. Nope. Okay. Ωραία. Κύριε Κάντατζι, ναι, παίζετε. Ωραία, πόσα μέτρα είμαι από αυτό το μαλάκα τώρα. Με αυτό το μαλάκι εδώ πέρα! 15. Οκ, ανεβαίνω πάνω στο τραπέζι. Ωραία, σου τρώει διπλό move με το τραπέζι, οπότε είναι. 5. Χόρεψε μας λίγο κάτω! Κομπλέ. Και χρησιμοποιώ ένα spell που δεν έχω χρησιμοποιήσει εδώ καιρό, βασικά καθόλου. Arms of Hadar. Το οποίο κάνει. Οκ. Το Arms of Hadar είναι ότι χρησιμοποιώ το power ενός Hadar, ας πάνω, το Dark Hunger και βγάζω σαν μπλοκάμια, ας πούμε, πιάνω τον άλλον, κάνει saving throw. Αν το λούσει... τέλεια! Το κάνεις confirm, κάνεις όντως τον Hadar. Περίμενε, θα το κάνω, περίμενε. Θα πιάσει και τους δικούς μου να το κάνω. Φυσικά! 10 feet radius! Άκυρο. Κανόνισε να μας γιτάρεις όλους. Ναι, κανόνισε να μας σκοτώσεις εσύ. Άκυρο. Έλτρες πλάς, κανοδευθείαν. Δεν το σκέφτομαι καν. Ούτε έχει έξω τίποτα, άλλωστα. Ναι, όχι. Δεν έχει να μην γίνει αντίπαλ. Πήρξε τα μπλαστίδια. D20, 7 είπαμε. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Τι πάνε. Blast up all on the floor. Ρίξε τα 2D10 συν 8. Ότι πας κουτσένα, το θυμόμαστε. Συν 8. Ναι. Δύο είναι. Τα δύο τα πέτυχες. Και ένα ακόμα σχέδιο τη 10. Ωραία, χωρίς το 8, 4. Αυτό. 19. Να. Έφυγε άλλα 19 damage. Κάτσε, 12-8 μας κάνει... 4, ναι. 19. Φαίνεται τέλεια. Να γυρίζει σε κάποιο είδους damage στο βαράμε. Κούτσε μετά το δικό μου χτύπημα. Ωραία. Το bonus του Θεοσπή. Ωραία. Κάτσε να σου πω ακριβώς τώρα. Έφαγε και Radiant Damage. Στο Radiant υπήρχε κάποιο effect με το περιβάλλον. Το βαράς, βγαίνει πάλι αυτός ο ξακεραυνός που βγαίνει. Και μέχρι εκεί. Αυτό δεν ήρθανε ψυχές, άρα τέλειο. Ναι. Κομπλέ.
Τελειώνεις κι εσύ το γύρο σου. Αυτός πώς είναι. And I will stop you right there. Σε initiative count 20, ακούγοντας το commotion, Πού είναι, βλέπετε τρεις τυπάδες να έχουν τραβήξει ένας δύο ταγκεράκια, ο άλλος ένα σίμιταρ. Μπες. Ωραία, και ένα ακόμα control σε θέλω. Και ο άλλος ένα short short. Και να μπουκάρουν για, από την πίσω πόρτα. Πώς θα παίρνουν κάποιο action, απλά κάνε μπούρι. Ωραία. Α, hello there. Ωραία. Targets. Γεια του τυπά. Δεν έπαιξε ο Gimrix όμως. Ναι, εγώ δεν έπαιξε. Α, ναι, sorry boy, παίξε. Προφανώς. Λοιπόν, δύο attacks. Με advantage, οπότε πρέπει να ρίξω 4 φορές. 4 φορές για το πρώτο attack, ναι. Ναι, 4. Ναι, σωστά, sorry. Δεν έχεις το action ξανά. Αυτό. Και χέλη τώρα, 20. Μπορείς να το να πατήσεις advantage. 4. Παίρνανε 3. Παίρνανε 2. Και οι 2 παίρνανε δηλαδή. Σκότωσε το. Λοιπόν, τώρα το damage, ε. Λοιπόν, roll. 2. Συν. 3. Όντως. Αυτό, έκανες, έβαλες αδειά, έβαλες αδειά. Γιατί έκανες δια 3. 9 είναι έτσι που αυτά που έκανες. Κάτσε. 9. Και τώρα ρίξε το άλλο. Εννιά και 4, 13. Ναι. Το κουπανάτε λίγο, βλέπετε, έχει αρχίσει να τρώει τη μια ότι μας να φαίνεται μπλάντι. Πάσα. Ωραία, επόμενος στο initiative order, Βασίλη. Όχι, δεν είμαι εγώ. Ότι πας είναι. Είναι ο Γολιάθ. Εσύ το βλέπεις. Α, εγώ το βλέπω εννοείς. Οκ. Τεχνικά. Κάτσε μία να το εμφανίσω κιόλας και το τοκενάκι. Όπα. Τι θα εμφανιστεί εδώ. Βλέπετε το σώμα της τύπησας μόλις εκτέλεσης μου την Impunity να αρχίσει να κάνει σπασμούς. Εσκατά. Και, hey. βγαίνει μια σκληρή φιγούρα από μέσα. Α, υπέροχα. Λίτς, δεν θέλαμε. Πήραμε. Μπορώ να αναγνωρίσω οτιδήποτε με αυτά που είχα κάνει και έρευνα και όλα. Ρίξτε μου. Θέλω, εσείς που είστε κοντά, εσείς είστε ήδη focused με το παλικάρι εδώ πέρα. Άρα. Θέλω Μάγνους, Βασίλη και Μπριζεράκα, μια και στη μέση, να μου ρίξετε και τρεις ένα Λίλιον. Τώρα. Πάρ το 8 το ολόκληρο. Όχι. Όχι. Nope. Έλα, Μπριζεράκα, 20, critical. Tragic. Θα μάθετε μέχρι και τι έφαγε χθες. Είστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Πού είναι γαμωτό, το βλέπουμε τυφλή, να το. Α, εντάξει. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Δέχτηκε, βγαίνεται ένα spectral πράγμα στα ψυχή που μοιάζει εντελώς τυχαία με την τύπησα. Εντελώς τυχαία. Μάλιστα. Μετά παίζει ο τέτοιο. Αυτό γίνεται όλα in instant count 20. Απλά παίζει πρώτα είναι. Bandits, πλάσμα, bandits, κυνηγούνις πλάσμα. Στη γύρα κάνουμε το σιώθηκε, μαλακία. Πας τώρα, βλέπεις, καστάρει κάτι. Ότι πας εδώ. Ότι πας εδώ, καστάρει κάτι. Counterspell, ποιος έχει άλλος. Counterspell. Ωραία. Φυσλάρει το ξόρκι του. Και θα αρχίσει να κοπανάει. Ποιον από όλους. Στένα, Χέλμοντ. Προφανώς. Γιατί όχι τον AC που είναι δίπλα. Ναι, εγώ τον πόνεσα. Βασικά.
Ναι. Όχι. Έκανε ο χέρι μου ένα πολύ valid point που δεν είχα παρατηρήσει. Καθώ είχε πάει μιλή ο Φίρκου, κάνει unload με το τέτοιο, με το glaive. Σκατά. Ναι. Ορκίζομαι δεν ήταν αυτό το point μου. Τι συλλήθηκε. Ρε, δεν είναι εφικτό. Και τα τρία, και το ένα είναι και κρίτ. Ε, αυτά μου αρέσουν. Τρία χτυπάνε. Βαράει, βλέπεις να το κατεβάσεις, γκλαγ, γκλαγ, γκλαγ. Πέθανε. Είχαμε ρε, είχαμε. Χτυπάει τρεις φορές. Τι είναι αυτό. Μοσχάρι. Μπορώ να μάθω τι κλάση είναι, απλά περιέργεια. Monster block. Κάτι που έχει plate πάνω του. Γιατί να σε επηρεάσει η γνώμη του. Γιατί να σε επηρεάσει η γνώμη του εδώ πέρα. Τρως 38, τι είναι τα μάτσα. Πόσο είναι το μάξ σου. 35. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Ωραία. Πω. Ο Dvirtu είναι αν... Για τριώνει η γύρα του. Κι άλλο μοντίδι παίζεις. Λοιπόν. You will pay for this και δύο attack rolls πάνω στην κούτρα του. Ωραία. Rage έχει μείνει, right. Yeah. Όλο το προηγούμενο. Ωραία, άρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε... ένα. Δύο. Ου! Critical! Δείξαμε. Ωραία. Μπορώ να πάρω brutal critical, λοιπόν. Roll. 2d12. Συν. 4. Ναι. Όχι, περίμενε. Συν. 4 και 2, 6. Συν. Τι. 6 συν 2. 26 ατόφια damage. Τίμιο. Όπως ο άλλος κάνει unload πάνω στον Virtu, βρίσκεις εσύ την ευκαιρία και του κατεβάζεις το τσεκούρι στο σβέρκο. Το βλέπεις λίγο να περπατάει πίσω, σε φάση να ζαλίζεται. Φαίνεται και αυτός πολύ χτυπημένος πια. Τι ερώτηση, έχω special action, σωστά. Special action. Sorry, όχι special action. Χτυπάω με το action δύο φορές. Έχω ένα ακόμα action, νομίζω. Bonus action. Bonus. Το έχεις ήδη χρησιμοποιήσει. Δεν έχεις βασικά νομίζω τίποτα να κάνεις με το συγκεκριμένο κλάσσα bonus. Δεν μπορώ να πετάξω π.χ. το healing potion στην πριζεράκα. Το έχεις στην τσάντα. Πού το έχεις? Το έχω δεμένο στη ζώνη μου. Όλα τα potions τα έχω δεμένα στη ζώνη δεξιά μου. Σαν move action μπορείς να κάνεις ένα use τέτοιο. Ένα use object να είναι στη ζώνη σου. Μπορώ να το πετάξω. Για να το πιάσει και να το έχει. Ναι. Ωραία, το κάνω. Κάτσε, τι είναι αυτό που πετάς. Ένα healing potion για να χυλάρει το Virtu. Ωραία, ρίξε μου ένα dexterity check. Εγώ. Φυσικά. Και στο reaction σου. Εγώ. Όχι, η μπριζεράκα. Το action μου. Και ο είπε. Το reaction. Κάτι σου πετάει όλο το potion. Ποιο potion πετάς. Το μικρό, το healing. Ένα minor healing που έχω. Πας να το πιάσεις, σου φεύγει ανάμεσα από τα χέρια και σπαθές και σπάει στο έδαφος. Αντίο 50 gold. Γιατί είστε τόσο ιδιαίτεροι. Μες στο κόμμα, το άλλος να τη δράσει, να το πιάσει. Γάμισε με λίγο. Μα δεν κουνιέται. Μπράβο. Μα δεν κουνιέται. Ναι, ωραία, ωραία. Βλέπεις ένα τυπά να έχει μπει σε rage, η άλλη να έχει χεστεί πάνω της και εσύ της πετάς και αυτή. Εντάξει. Μπράβο ρε Τέο, μπράβο. Εσύ δεν το αφήνεις σε μένα. Εσύ πήρες την πρωτοβουλία να μου το πετάξει, εντάξει. Όχι. Εγώ θα το σώσω τον νεκρό Warlock μας. Θα το κάνω όμως το round with healing. Εσύ ο Βασίλειος του κάτω δεντροποτάμου. Ωραία. Η τύπισσα τι κρατάει που είναι εδώ πέρα. Η τύπισσα ουσιαστικά είναι το κουφάρι της και έχει σηκωθεί μέσα στο πνεύμα της. Ωραία. Είναι χωρίς όπλο όμως. Χωρίς όπλο. Spectral appearance, σαν φάντασμα. Λοιπόν, άκου τώρα τι μαγιά κάνουμε. Θέλω να καστάρω ένα τέτοιο. Ένα Hanger of Hadar εδώ πέρα. Ναι. Πόσα feet είναι, μπουμπλα. Λοιπόν, είμαστε 20 foot radius. 20. Ωραία, κάτσε μία. Εδώ πέρα και το center ποιο είναι. Το έβαλα, εδώ είναι το center. Το βλέπεις το βελάκι. Ωραία, ωραία. Κράτα το. Τέλεια. Το κάνουμε horizontally.
Ωραία. Και κάνω και πάνω. Και κάνω και πάνω. Και πάνω είμαστε εδώ. Πλάγια δεν έχει τόσο πολύ νόημα. Πλάγια είναι μέχρι εδώ. Αυτό. Και από εδώ πέρα όσο φτάνει για το πίλαρ. Yes. Ωραία. Γίνεται ο μαύρος σταυρός. Τέλεια. Σβήνουν τα φώτα. Άξον αυτό. Move. Ένα. Προβοκάρεις την ατάκα υποθέτω. Δύο. Δύο, ένα, ναι. Ακόμα. Δεν έχω φύγει από δεύτερο. Αν ισχύει. Σιγά σιγά. Αλλά ναι, θα τριγκάρω δύο σιγά σιγά. Πόσο εσύ έχεις? 14. Οι τυπάδες είναι blinded. Ναι, το ξέρω. Τρως critical, λέει. Παραδόξως όχι, αλλά παραδόξως ώρα καλά. Ευτυχώς για σένα είπα μπροστά είναι με τα daggers, οπότε τρως λίγο damage. Ωραία. Θέμα 4. Κάνει αχνιέ και φεύγει. 30. Ωραία, τραβάς και ένα ακόμα. Μισάρι, το ένα ήταν νεκρή, το άλλο ήταν 5. Ωραία. Για το flavor βλέπετε ότι έχει σχηματιστεί ένα event horizon ουσιαστικά, το οποίο κρατάει όλο το φως τριγύρω και το κέντρο του είναι πίσω μαύρο σκοτάδι, το οποίο είναι αδιαπέραστο. Να, η σκοτεινή τάμιση που λέγε. Ωραία, move action. Αυτά δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο. Δεν έχεις attack action, ναι. Αφού έκανα axe spell. Ναι. Ενώ μισούσα την άλλη, που και cast και hit, και cast και hit. Δεν είμαι εγώ μόνο. Έχει κάποια spell που actually πιάνε bonus action. Ωραία. Κύριε Μάγνους, παίζετε. Για να μην ένα από spells. Spells και να... Και να καστάρεις που λέει ο λόγος, δεν έχει νόημα. Απλά βάρα το με τα βέλη, μάνακα. Τα άλλα τρώνε concentration. Οπότε ποτέ είτε ποτάτο. Το healing τρώει concentration. Όχι. Όχι, αλλά πρέπει να πλησιάσει μαλάκα 35 feet. Ουουου! Πας. Το πόνεσε καλά. Δεν πεθαίνει. Είχε το χάρτη. Βάρα και το δεύτερο, βάρα και το δεύτερο. Το attack δηλαδή. Το damage. Το πρώτο χτυπάει, του κόβεις 1d8 και 1d6 και 1d6 και 4. Άρα δεν πεθαίνει by fact. Yeah. Ωραία, 10, 12, 19. Ισχύει, δεν πεθαίνει. Του βαράς και αυτό μαλάκα. Τρώει ένα κόμμα και αρχίζει να ταλαντεύεται. Ετοιμοθάνατος δεν είπαμε ότι ήταν. Είπε ότι είναι bloody, όχι death store. Okay. Επόμενη, Breeze the Rock. Λοιπόν, ποιος είναι λόγω, βασικά νεκρός. Νεκρός. Δεν μπορώ να κάνω, ο Βίρτου δεν είναι. Ναι. Ναι. Μπορώ να κάνω healing word και να το σηκώσω ή δεν πρέπει να έχει πέσει τελείως για να το κάνω? Φυσικά και μπορείς. Ωραία, καταστάρω healing word στο Virtu. Mm-hmm. Level? Level 2. Mm-hmm. Τέλεια. Σε παρακαλώ πολύ, ρίξε μου πρώτα όμως την 20 απλόφερ και spellcasting. Oh, έχει frightened. Ναι. Όχι, spellcasting και το καρίσμα σου. Το ένα 20 άπλωρο, ένα καρίσμα τεστ. Ένα καρίσμα τσεκ θέλω από σένα, ουσιαστικά. Ωραία. Είχαμε. Μισό. Καρίσμα... saving throw, έτσι. Ναι. Α, εντάξει. Αυτό το κριτικά είσαι... Όχι save, τέλος πάντων, crit, το φέρνει. Γενικά, η περιοχή από μόνη της προσπαθεί να αποτρέψει healing spells. Ο βάσος. Mm. By default. Αλλά το κάνεις overpower με το δικό σου τέτοιο, με το δικό σου spellcasting. Δεύτερο level το πέταξε στο healing world. Ναι. Ωραία, Virtu χιλάρις 2d4 συν τέτοιο, συν 4. Τα ρολάρει ο Virtu ή Μπριζεράκ αυτά? Μπριζεράκ.
2, 4. Και 4. 2, 4, 4. Τζιν! Έλα, αυτό πρέπει να το πάει full, full health επειδή λέγεται τζιν. 4, 4, 4. Ναι. Ήταν κακό, συγγνώμη. Τρώει 8. Ναι. Χίλαρ 8. Ωραία. Έχω ένα ακόμα action, έτσι. Ναι. Και πόντους action. Και... Βρίσ' τον μέχρι θανάτου. Θα το κάνω αυτό, vicious mockery. Και... Πώς και... είσαι έτσι, μωρή. Και λέει, λέει. Φέρω 8 να πεθάνει. Γεια σας, μαρακές, και ξεκίνα. Πώς είσαι έτσι! Σαν γιουβέτσι! Η Ρνάη σε κοιτά και σου λέει, έρχεται η ώρα σου, πόρνη. Γκάστερα, πει πίσω, σμόκερι πίσω! Όχι, τι! Γιατί δεν έπιασε! Έχει reflect! Μου έκανε καθρεφτάκι! Δεν έχει reflect, όχι, δεν έχει reflect. Έφερε το saving, θέλω. Απλά έφερε το saving, γυρνάει και σου λέει, τι έρχεται και στενή η ώρα σου, πόρνη. Τέλεια. Ωραία, τελειώνεις και εσύ τη γύρα σου. Κύριε Τζον Χαρισονίδη. Λοιπόν, υποθέτω ότι δεν έχει κανένα μέρος να κάνω hide, έτσι. Από το ναι, actually έχει. Πού? Αυτά είναι pillars. Τα μαύρα σαν εξογκώματα που είναι. Απλά κουνήσου λίγο πιο πέρα, ένα κουτάκι δεξιά. Ωραία. Θα πάω να κάνω hide. Όχι εδώ, ρε. Εδώ. Κάπου εκεί, τέλος πάντων. Ωραία, θα ρίξω το stealth roll μου. Ρογκάδες. Yes, bro. 18 στο stealth. Ωραία. Και μετά θα κάνω ένα ωραίο bonk. Θα βαρέσω τον τυπικό. Βαράζμα το βάντα. Ναι. Βαράζμα το βάντα. Τέλεια. Κρίστηκε. Χαίρομαι. Πάρ' το κεφάλι. Μπαμ. 21 αυτή. Bonk. Του πας. 6 piercing. Sneak attack. Και άλλα 7. Το βαράς και εσύ την 7 σου. Και είναι ακόμα όρθιος ο πούστης. Γάμο. Αυτό το έχω bonus action. Πάρω από το νεκρό του χέρι, ρε φίλε. Το Steel Defender παίρνει το dodge action. Και τέλος. Αυτό σημαίνω. Ωραία. Παίζεται κύριε Βιρτουόσε. Ήρθε η ώρα να λάμψω. Λοιπόν, η λέξη που λέω είναι τον αφήνω πάνω σας. Okay. Κάνω move εδώ. Ωραία. Τρώσε ένα ωραίο attack of opportunity. Έχει... Πόσο είσαι. Τι είναι αυτό. Έφυγες από το effective attack range του. Τρώσε τσάμπα φάπα. Τρώσε ένα free attack of opportunity. Yes. Πόσο είσαι εκείς. Α, όντως. 14. Ναι. Γίνεται, περίμενε. Να. Επειδή είσαι έτσι παιδί. Δεν έχω HP, ρε μαλάκα. Πόσο εσύ έχεις. 16. Α, 16. Just. Φάε τουλάχιστον μόνο 7 damage. Και τρώσε 9. Πέθανε. Κάνει. Ξανά κάτω. Ξανά κάτω από την ζημιά. Και δεν έχω... Μπορώ να βάλω potion. Μπορώ να βάλω potion. Κάποιος έπεσε. Είχαμε... Αυτό το action. Σε φάση πας να φύγεις, μπαπ! Μπράβο, Τζιν! Να σου πεθάνεις ένα μαλάκα. Ένα σκάλα. Όχι εσένα, του Θεός. Εμένα, λέει. Ωραία. Ωραία, είμαι πίλαρ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο κάτι. Βασίλη, ρόλα ρε μου τα 2DX που τρώνε στην αρχή του γύρου τους. Ωραία. Για τους τυπάδες. Και είναι χαρτερίνη εκεί μέσα, θυμάσαι. 7. Ναι. Και νεκρή. Exposed. Και οι τρεις. Αδειο. Με level 1 ήταν. Παίζεις κύριε... Παίζεις το κύριο Γκίμριξ. Ωραία. Βαράμε το τυπά. Δεν έχεις ένα δεύτερο ρούνο. Κοπάνα. Έχω και ένα δεύτερο ρούνο, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε πιο μετά. Κόμπλε. Λοιπόν, 2.
Οπότε 4. Κι άλλο ένα. Άλλα 2. Άλλα 2. Κάτι μεγαλύτερο, σε παρακαλώ πολύ. Σοβαρά τώρα, τι. Αποκρούει, το βλέπεις να κουνιέται κι αυτός με ένα φλέρι ξανά. Έχει μπει σε friends, έχει αρχίσει να παίρνει την κράνα. Low roll. Όλα! Ναι. Και παίζει ότι πας πριν από εμάς. Παίζει το φάντασμα. Α, έχουμε και το φάντασμα. Να τρολάρω. Ναι. 8 ολόκληρα. Είναι cold. Είναι cold. Cold. Κρυό. Τέλεια. Και είναι hard terrain. Και είναι hard terrain. Τα κρύα τα νερά, ένα πράγμα. Yes. 10. 20. 20. 30. 40. 50. Fuck! Τέλεια. Πού πας να έρθεις κοντά, τσούλα? Action! 5. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις? Ωραία. Τελειώνει και αυτό το γύρο της. Παίζει πάλι ότι πας. Καστάρι σπέλ. Κάποιος άλλος με κάνει σπέλ. Όχι, ε. Είχαμε. Εγώ δεν έχω. Το άλλο είναι πτώμα κάπου. Δεν χρειάζεται κάποιο τους φόκους που πονάει. Τέλεια! Μεταξύ ότι πας είναι πολύ κοντά, είμαι ο θάνατος. Και ήμουν ξένα χτύπημα ήτανε. Και τόσο ναι. Τέλεια! Excellent! 2, βλέπετε 3, 3, το όπλο 3, 3, να 4. Λάμπει με αυτό το unholy φως. Oh, unholy smite, θα φάμε τώρα. Yes. Και πάνε όλες οι επιθέσεις πάνω στη Θεοσπίνα. Α, λοιπόν, όντως, τέλεια. Θα πέσει κάτω, είχαμε... Περίμενε. Έχω το ρούνο. Μπορώ να πάω να το σώσω. Περίμενε, wait. Κάτσε να δούμε αν το χτυπάει πρώτα. Θα δούμε αν με χτυπάει πρώτα. 14 εκεί έχω. Χτυπάνε 100%, αλλά... Η πρώτη, κατεβάτε κούρι, το αποκρούσμε το δικό σου, η δεύτερη έχει το μόνο για σένα. Μπριζερίκα. Τώρα έχεις το trigger σου. Ωραία, έχω το rune και το τραβάς πάνω, το τραβά πάνω μου. Το τραβάς εσύ. Ωραία, έχεις και ένα reaction να κάνεις για να μειώσεις το attack roll του αντιπάλου, άμα θες. Ποιο? Πώς λέγεται, Dissonant Whispers. Χτυπάει εσένα, η δεύτερη επίθεση όμως σηκώνει σπίτι και την αποκρούς. Mm-hmm. Και σηκώνει ξανά, σηκώνει τέτοιο και το κατεβάζει με ένα πολύ δυνατό streak χτύπημα πάνω στο Θεόσπι. Το ένα το μάζεψα εγώ δηλαδή. Mm-hmm. Δεν μπορώ να μάζεψα εγώ. Δεν χτύπησε καν. Ωραία. Το τρίτο λογικά έχω, είμαι σε rage, οπότε θα φάω και στον endurance. Α, cutting words λέγεται. Αυτό κάνεις cutting words, Ρόνι, κάνεις cutting words. Ναι. Ρίξε ένα 2-8, πες να έχει σημασία. 2-8 είναι στα levels. Ναι. Δεν το παίρνει το πάνω σπάτι. Τέλειο! Τέλειο! Περίμενε μία. Περίμενε γιατί μη χάπη. Πόσο εσύ έχεις? Εγώ 14. Πόσο? Μισάρι για ένα. Ευχαριστώ! Άτυχε! Είδες τελικά. Χοντρό μπουλετ. Τροτζάρατε χοντρό μπουλετ. Πώς είδες, σε ζούσα. Με ζούσες, ευχαριστώ. Φοκ! Και παίζω εγώ. Off του το κεφάλι, μην πειράξεις το armor. Το armor. Στοχευμένα θέλω να χτυπήσω μόνο το κεφάλι, να κόψω λαιμό. Δεν έχουμε κόψει. Το ξέρω, αλλά θέλω να το πω απλά. Ναι. Λοιπόν, κάτσε περίμενε το έχω. Attack roll. Έλα εδώ. Μπαμ και μπαμ. Το δεύτερο. Ωραία, και τώρα. Μπαμ. Ψόφα! Ρίξε και το D6. Αν έχω και το D6. D6 συν 2. 7 ακόμα. 25 στο σύνολο. Δεν νομίζω να είσαι μετά από άλλα 25 damage. Ακόμα ζει. Πόσο έτσι έχει, 400! Ε,
Έχει, έχει, έβαλε, έβαλε. Έβαλε, όχι, τη βιβλία έχω πάρει, παιδιά! Έβαλε δάκι HP, να ξέρεις. Βασίλη. Έλα. Ψάξτε ρε μουνί, ψάξτε. Εντάξει ρε, δεν σου λέω κάτι. Μπρο, θα βάλουμε λίγο. Πώς? Ωραία, ωραία. Βαράει έτσι εκεί πέρα τη Μερακλίδη και τη Φάπο Αθεός, πει 25 damage, για να δούμε το φέρνει το κόστος. Κάτσε, περίμενε, δεν έκανε, βασικά έχει βγει το αποτέλεσμα, άστο, never mind. Έφερε το concentration του, δεν χάνει το smite, δόξα το Θεό, θα πάθαινε καρκίνο, έτρωγε ξανά counter σπλημάκι. Τον κοπανάς μια ακόμα μαλάκα, ότι πας αρχίζει πλέον να τρεμοπαίζει, να είναι ομοιόρθιος, λεφάσει να στηρίζεται και με το πόλαρμ. Πέσε να δω κάτι, πέσε! Ωραία, πέσει, παίζεις εσύ Βασίλειε. Ωραία, άντε θα κάνω ένα τάξ αυτόν τον μπάμπα από εδώ πέρα, γιατί τον έχω βαρεθεί να το βλέπω. Με disadvantage γιατί έχεις κρίτσο στο μιλί, φίλε. Όχι, μόνο σε αυτό που βαράμε σε αυτήν την έκδοση. Έχουν καρκίνο. Όντως. When you make a ranged attack with a weapon, a spell or some other means, you have disadvantage of the attack roll if you are within 5 feet of a hostile creature who can see you. Α, ψηλό ισχύει. Λοιπόν, τράβα τον opportunity attack. Oh, ναι. Μην κάνουμε disadvantages χωρίς λόγο. Oh, ναι, χτύπησε. Oh, ναι, Βασίλη. Όχι, δεν θα χτυπούσε. Oh, ναι, δείξε μου ένα, δείξε μου ένα constitution saving throw, Βασίλη. Ναι. Φέρε 20 τώρα. Τι θες, Constitution? Ναι. Ωχ, για πάμε. 20, έλα. Constitution, φύγαμε. Πάμε! Το φεϊλάρεις. Ναι. Σκουπίδι, τα DC 10. Ουφ, πέφτω. Φάε 15 necrotic damage, boost. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Άου. Και... Το εκεί πονάει. Στο μεταξύ, εγώ είμαι focus με αυτόν, αλλά βλέπω καθόλου το creature δίπλα. Ναι. Μπορώ να καταλάβω ποιο είναι. Είναι σε κάποιο από αυτά που μπορώ να έξω με advantage. Όχι. Okay. Ωραία, ρίξε το τάκρο σου τώρα, Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε μια αγάπη στο damage. Ωραία. Ανοίγω και κατεβάζει και το HP total σου πόσο. Για 15. Ναι. Ωραία, το σημειώνω. Οπα. Εγώ ακόμα δεν έχω φάει damage. Του ρίχνω, δεν κόβω. Δεν βάζω βέλος. Χτύπα τον, να το στείλω. Είναι μαγικό το βέλος, πέτας πάνω του, σημαντικό. Θα μου τα κάνεις κόλαπνα. Από το τέτοιο ρε εσύ, το invocation του Warlock. Όχι αυτό, σου λέω, έχεις κάποια unique μαγικά που έχεις αγοράσει. Ναι, όχι, δεν το πετάω τέτοιο. Ρα. Λοιπόν, ωραία. Και επίσης, επειδή μπορεί μετά θέλω να σπάσω το attack, θα κάνω bonus action ένα hex. Όχι, δεν έχω άλλο special. Scratch that. Μόνο το attack μου. Τι. Λοιπόν, βαράμε. Εδώ είμαστε. Τι 12 ρε. Με συνέχεια, κάτσε φρόνημα. Δεύτερο attack. Ρε, αυτό το πλάσμα θα μείνει εκεί. Ζωντανό το πάντα. Πραγματικά ρε φίλε. Εντάξει, το χτυπήσαμε. Finally. Παρακαλώ, σκότωσέ το. Έχω βαρεθεί να το φοράω! Βάζω... Όλοι μας έχουμε βαρεθεί να το βαράμε αυτό. Ένα, ρε, πρώτο... Πρώτο creature ζει πάνω από τρία χτυπήματά μου. Πρώτο! Άσε ρε, Flexer! Ζει ακόμα, boy! Τι είναι κοντά στο θάνατο, ρε ψεύτη. Ωραία. Έχει φέρει death ability! 20, 30. Και δεν είναι για τώρα, actually, όμως είμαι στον Death's Door. Πριν απλά τρεμόπαιζε, ήταν σε φάση τα παππούς, έτρωγε ντάματ, κατάλαβες. Δεν άντεχε πολύ. Ήταν γεροδεμένο παιδί. Τώρα, actually, είναι Death's Door. Κύλιτσε, παρακαλώ. With fire, κύριε Μάγκλου, τι παίζετε. Κύριε Μάγκλου, τι παίζετε. Άκουσα, ρε. Είπα το σκύλτο στην κόλαση. Χτυπάς! Finally! Ρίξε 1, 2, 8 και 2, 6. Έξι. Και... Περίμενε, έχει και άλλα 4, 10, περίμενε. Και άλλα 2, 6. 13. Second attack δεν κάνει, υποτίθεται.
Κάνεις, αλλά δεν χρειάζεται. Το σκοτώνεις με το πρώτο. Ρόι! Βλέπεις τραβάς βέλος εκεί πέρα που έχει μαλάκα και τον έχει εξωσχρονώσει, τον επιτίθεται από όλες τις πιθανές γωνίες. Τρώει το βέλος στην καροτίδα και αρχίζει να κάνει σπασμούς και πέφτει ανέστος. Έχεις και ένα ακόμα τάκτο να πετάξεις εδώ. Οπότε ρίχνω. Ναι. Να μεταφέρει μήπως πριν από αυτό το Nature Mark σε αυτό. True. Ό,τι θυμίζεται. Bon reaction, μες στο γύρο σου. Στο ερατά το είπανε. Δυστυχώς. Α, Παύλο, δες ρόλα ρακών για το τέτοιο. Κάτσε, τώρα τι... 20, το έφερα. Ωραία, τρώει αυτό το Hunter's Mark σου, αγόρι μου. Ρίξε μου ένα ακόμα τάκρο. Έχεις ένα ακόμα τάκ το γύρο. Έχει και ένα φαντασματάκι εδώ πέρα, όπως πάει τα αρχίδια. Ναι. Νομίζω χτυπάει εύκολα. Ναι. Το γαμάς, όχι το χτυπάς. Α, δεν χρειάζεται να ρίξεις τα λαντί. Ή ρίξε μου ντάματε εδώ. Το ότι χτύπησες απλά. Να ρίξω D6 τώρα, D8. Ένα D8 και ένα D6. Πριν, γιατί έρχεται 2D6. Είναι το subclass, ο Fey Wanderer. Και 6. Okay. Το βλέπεις, το βέλος όμως βλέπεις δεν έχει τόσο πολύ το δικό σου τουλάχιστον. Το σώμα του δεν είναι τόσο material, οπότε περνάει σχετικά από μέσα. Πριζεράκα, έζεις. Τζάμπα τα rolls. Γιατί ρε, μια χαρά του λάθη. Μας. Α, οκ, πάσω. Yay. Με μια βοήθεια εδώ. Ένα ακόμα δεν έχεις ρολάρει Death Saving Throw Calais. Αλλά πρέπει να σηκώσουμε. Λοιπόν, ο Virtu πάλι είναι κάτω, έτσι. Ναι, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Έχω, δεν θυμάμαι πόσο spell έχω κάνει. Μπορώ να τον κάνω πάλι Healing Word. Έχεις κάνει ένα Healing Word και ένα αυτό που πήγες να τον κάνεις Restrict. Δεν έχεις κάνει κάποιο άλλο. Απλά το Healing Word το έκανες σε δεύτερο επίπεδο. Ένα δεύτερο Healing, τι άλλο. Α, ναι, και το Hold Person. Έχεις χάσει hold δύο δεύτερου level slots. Μπορώ να καστάρω τρίτου επίπεδου τέτοιο Healing Word, έτσι. Δεν το καστάρεις πρώτου. Ναι, απλά το σηκώσεις. Α, οκ. Οκ, κάνω πρώτου level Healing Word. Στον Virtu. Α, πρέπει να ρίξεις το... Τι ρίχνω? Ένα D4. Ένα D4. Και το κάρισμα σου. Δεν πρέπει να ρίξει κάτι για το spellcasting. Τι εννοείς, αν θα ριζολβάρει, όχι. Οκ. DM, δεν σε ακούμε. DM. Πέθανε. Δεν πέθανε, εκεί είναι. Ρίξε μου ένα D20 και 4. Α, ναι, που ναι. Είμαστε σε healing τέτοιο, ρε, σε healing terrain. Είμαστε στο healing cut zone. Εντάξει, το φέρνεις. D20 και 4. Το φέρνεις, κομπλέ. Φεύγει το spell, βρίσκεται αυτά. Hit points. Βέρει το χιλάρις γιατί. Για 7. Ωραία, okay. Και κάνω και ένα cantrip. Πού είναι το φάντασμα. Το κάνω vicious mockery. Είσαι πιο transparent. Και από τέλεια, εξάσω. Της γιαγιάς μου. Πού είναι η γιαγιά που είναι νεκρή. Ρίξε μου 2D4 δάματος. Κάντε μπούλι μέχρι θανάτου. Παναγία μου, το έκανε όντως μπούλι μέχρι θανάτου. Ο φάντασμα κάνει σαν φάντασμα noises και κάνει δύσκολη το άτομα. Εντάξει. Τι ζούμε εδώ πέρα. Βουλιατήρια. Νικήσατε το πρώτο σας encounter στο Darkwood. Καλώς ήρθατε στο Hardwood. Ωραία. Έτσι όπως είμαστε, θέλω να κόψω το κεφάλι του τυπά από κάτω. Να είμαστε σίγουροι, λέει. Ναι. Το κόβεις. Λίγο το darkness. Hello darkness, my friend. Κάτι άλλο. Μήπως να το σπάσουμε σιγά σιγά γιατί αργήσαμε. Ναι, και ουσιαστικά εδώ πέρα πηγαίνουμε το σημερινό. Παρέμει το πήγε 2,5. Μπορούμε να μοιράσουμε τα loot. Το επόμενο session το loot. Α, εντάξει. Ωραία, έχουμε ένα Ring of Protection που το ξεχάσουμε. Ring of Protection και μία plate έχουμε. Και ό,τι έχει τύπησα που δεν είδαμε καθόλου. Δεν με νοιάζει γιατί τύπησα, τύπος με νοιάζει. Έχουμε Ring of Plate.
αλλά θα σου κάνει το πλήθος. 22 εσύ τέτοιο ρε. 22 armor class θα πάει. Ναι, αλλά αυτός είναι ενάνος, θα του κάνει το πλήθος. Θα το πάω στην πόλη να μου το φτιάξουν τα μέτρα μου. Εκεί θα βάλουμε 8 μέρες παραπάνω, φύγουμε έξω και εξάρθουμε. Να θυμάστε, μη με γαμίσετε, literally. Στην επόμενη με επόμενη εβδομάδα. Ήρθα πίσω να φτιάξουμε λίγο το άρμο και να γυρίσουμε. Πάρτε και ένα artwork της τύπης. Του καθόλου και να φύγει. Θα πω σε ερμηνεία. Δεν έχω υλικό να τον παίζω τα βράδια. Αχ, με. Άγιε. Θα ξέρω ποια με μαστιγώνει. Έφαγες μαστίγωμα. Χαίρομαι. Έτσι εμείς δεν ξέρετε. Αυτό παιδιά ήταν και το σημερινό μου session. Πώς περάσατε? Τέλεια. Τέλεια. Πάρα πολύ καλά. Υπέροχα. Έπεσα 2 φορές για τον ηλίθιο. Ποιον ηλίθιο? Εσένα λέει. Ίσως το Ranger, φίλε, απλά σε είδε. Δεν το σκέφτηκε ποτέ ο άλλος. Άλλο αυτό, εγώ το είπα για να βάλεις τον... Κοίτα, κοίτα, παίζει να σώσετε λίγο το Helmut, γιατί θα τρώγε μια αρκετά μπέρστη φάπα. Πόσο θα τρώγε περίπου? Αλλά παρακαλώ, Helmut. Είπα, ευχαριστώ 8 φορές. Σ' αγαπάω, τι άλλο να πω. Πες το λεπτά, δεν τ' άκουσα, λέει. Για reference sake, για reference sake, αυτός είναι ο Blackard του βιβλίου. Απλά λίγο καλύτερος. Πρέπει να έρθει. Άρα είχε modify. Με καλύτερο από την έννοια, έχει συνένα σε όλα τα saves και συνένα στο AC. Εγώ την κάνω, παιδιά, ωραίος. Μάγκες χαλονίκητα κι εγώ. Την κάνω. Bye bye. Λοιπόν, να ανανεώσουμε τα ραντεβού μας. Ο Blackheart by the book έχει 153 HP. Α, και εμείς πώς το ρίξαμε? Απλά επειδή ήταν γενικά παππούς, το ψηλό έπαιζε και αίρεση ότι πεθαίνω βοήθεια, χάνω ισορροπία και μαλακίες. Μας περίπεξε! Λοιπόν, οπότε να κλείσουμε το σημερινό stream. Ναι, κάπου εδώ σιγά σιγά. Ωραία. Εγώ να κάνουμε ένα ακόμα session τώρα. Μέσα, εγώ μέσα. Δεν έχω θέμα. Ένα με τα μεσονύχτιο. Ελείπει ο Βίρτου. Εκτός αν θέλουμε άλλο, εμείς εδώ πέρα που είμαστε, οπότε μέσα. Να πάρουμε το loot χωρίς αυτό να. Που έχει να... Σου είχε μείνει λίγο, ε. Έχει κοίτα. Το greedy. Κοίτα, εγώ φοβάμαι μην πάει και πηδήξει πάνω στο ring of protection και μου το πάρει. Είναι νεκρός, μην ανησυχείς. Α, όχι, το σηκώσαμε, όχι, ναι, το σηκώσαμε. Ναι. Δεν είναι νεκρός. Ξαναρίξ τον. Θα του κόβω το χέρι. Θα του κόβω το χέρι. Βρέκε, μπρε. Χιάρι. Χιάρι, τάγκ. Μπράβο, πάρε και το Chaotic Kimble Crate και βίασέ τον όταν είναι ανέστητος. Όχι, 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 όχι. Κάνω, γίνε με τα κλείς, κάνε με στα memes, βάρβαρο. Αυτό είναι παιδιά, ένα segue, μην κάνετε βιασμό, αέρα, είναι πολύ καλό. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. By the way, θέλω να πω κάτι, είναι το πρώτο fight που δεν έφαγω ούτε ένα damage. Λοιπόν, έπρεπε να φας την πάτα, αγόρι μου, να σου πω πώς θα πάω. Άμα έτσι αυτή την πάτα θα πέθαινα, δηλαδή δεν ξέρω. Παιδιά, εγώ θα κλείσω λίγο το stream. Έτσι, ας πω λίγο damage. Ναι. Θέλετε να πείτε τίποτα τελευταίο για το σημερινό session? Ούτε ο Θεός, άμα έτρωγε αυτή την πάτα, θα έτρωγε 20 radiant damage και 12 slashing. Εντάξει, λοιπόν, οπότε θα έκανα half το πώς λέγεται. Θα έχεις πεθάνει, θα έχεις πεθάνει και δεν θα κάνεις revive. Θα έχεις πεθάνει, πάλι καλά που θυμήθηκα να ανοίξω το ρούνο πριν. Ναι. Έχω και 55 HP και είχα και το Head Armor, πώς λέγεται, το Stone Endurance, οπότε θα έκανα και μείον εκεί πέρα, ας πούμε, minimum 8. Οπότε εντάξει, πες να τρώγα knock, ή να ήμουν στο Berlin Dead. Γενικά για να το χάνατε πρέπει να είστε πολύ γκαντεμίδες, είχατε τόσο πολύ πιο πολύ action economy. Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο στην όπερα που πήγαμε? Ναι. Σαν εξέλιξη. Who knows? Who knows? Unlock it again! You will never find out now. It's too late. Ρονί. Who knows? Ναι. Who knows? Σαν δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ ρε παιδιά, θα σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να έχει γίνει. Έλα, ο παίκτης σου έκανε παρτούζνα τώρα, έλα. Έλα. Και δεν θυμάμαι τίποτα. Ίσα ίσα, λοιπόν. Κάτι άλλο πριν κλείσω? Τίποτα. Μην τα βάζετε βάρβαρο χαρδιά. Οκ. Την επόμενη Κυριακή, παιδιά, τώρα. Ναι, μισό λεπτάκι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα σήμερα μαζί μας.
που περάσαμε καλά αυτές τις ώρες. Δυστυχώς χάσαμε λίγο σε ένα σημείο που έπεσε το stream. Κόπηκε το stream. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί θέλω να κάνουμε ένα raid σε μια πάρα πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία γιορτάζει σήμερα. Και καλό θα ήταν να κάνουμε έτσι λίγο πανικό, τώρα που θα πάμε στο stream της, έτσι για τα χρόνια πολλά και τα λοιπά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να την εντοπίσω. Εδώ είναι. Λοιπόν, παιδιά, απλά πάμε, κάνουμε πανικό. Ξέρετε κλασικά. Λοιπόν, αυτά από μας. Το ραντεβού μας ανανεώνεται λογικά για την επόμενη Κυριακή. Και παιδιά, απλά κάντε πανικό στην κοπέλα. Έτσι για τα χρόνια πολλά.